Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Αυτό ρώηκα και σήμερα. Αυτό. Ναι, δεν είναι. Ο Ζαγόρας το έχει φέρει. Ωραίο. Σαμπ γούφερ. Το ανοίγει στο τέρμα. Όταν τι κάνει. Και ακούει τη μουσική και αυτά. Πω. Θέλει ηχεία να έχει. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Τρίτη σήμερα, 19 Νοεμβρίου. 19 μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Θα πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με θέματα που αφορούν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αθλητική, όχι, να μην πούμε το θέμα. Όχι, όχι, φτάνει. Κλείσει την τηλεόραση. Τι λες, θα ανοίξω. Λοιπόν, και εκπομπή κάνουμε τώρα. Ναι, εκπομπή. Λοιπόν, και αυτή η εκπομπή κάνουνε. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα ναι. που αφορούν και στην εθνική ομάδα, η οποία Οπα. Κέρδισε χθες με ανατροπή. Ομαδάρα. 2-1 τη Φιλανδία. Με γκολ του Πούκη Χρυσανθέ. Φύγαν του Ολυμπιακού και πετάνε. Αυτά λένε. Είδες τώρα. Φίλε, δεν γίνονται αυτά. Είναι πραγματικότητα, Χρυσανθέ. Είναι πραγματικότητα. Δεν είναι κανένας του Ολυμπιακού. Ούτε ένας. Δεν υπήρχε ούτε ένας του Ολυμπιακού. Ο ένας παίζει στη Λάτσιο. Ο άλλος παίζει. Επειδή έχουν παίξει στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή. Άκου τώρα λογική. Δεν μεγάλωσαν και εκεί. Πήραν την. Δεν μεγάλωσε εκεί ο Παπασταθόπουλος, φίλε. Μόνο αυτός. Μανολάς. Ούτε αυτός μεγάλωσε. Φορτούνης. Τραυματίας. Ο Φορτούνης δεν διαμόρφωσε χαρακτήρα. Εκεί διαμόρφωσε χαρακτήρα. Ο Μήτρογλου. Έγινε μια ανανέωση εθνική. Οκ, okay, φύγανε. Μην δεν είναι ανάγκη να τα συνδέεται όλα με τον Πάκο και τον Ολυμπιακό πια. Λέει ο Χρύσανθος. Ναι, γιατί ο Χρύσανθος, φίλε. Γιατί ο Χρύσανθος, φίλε, έχει συγχαθεί να είναι ο μοναδικός στη Θεσσαλονίκη ο οποίος αντιστέκεται σε αυτή τη λέλαπα της παραπληροφόρησης. Τα λέει, τα λέει. Αυτό είναι. Συντονισμένοι όλοι του Ολυμπιακού. Τα ίδια έλεγε ο Κόκκας πριν. Τα ίδια ακριβώς έλεγε. Φύγανε του Ολυμπιακού που μεγαλώσαν τον Ολυμπιακό κτλ. Κάντε meeting. Τα γράφει και στο Facebook. Κάνετε meeting. Από εκεί τα διαβάζω τέτοιο. Ναι, ναι. Τι ψάχνεις, Κώστα? Το καλώδιό μου. Το καλώδιό σου. Ναι. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνεις, Κώστα. Ε, καλά. Η Ειρήνη Βάσου. Ενώ όλα τα άλλα. Α, μάλιστα. Μου ανοίγεις λίγο το. Ποιο? Το. Ναι. Λοιπόν, ανοίξω. Εθνική 2-1. Μια χαρά. Πάλι καλή εμφάνιση. Ναι. Έτσι. Πάλι νίκη. Δικαίωση της εκπομπής. Δικαίωση της εκπομπής. Λάθος του Σταφυλίδη και γκολ ο Πούκη. Δηλαδή, πραγματικά, όχι μόνο είπαμε ποιος θα βάλει τον γκολ, είπαμε και ποιος θα κάνει το λάθος. Παίζεται αυτό πουθενά. Είχε μια κακιά στιγμή ο Κώστας. Είχε μια κακιά στιγμή ο Κώστας. Δεν είναι στόπερ. Και το είπε μετά το παιδί ότι έκανε ένα τραγικό λάθος. Δεν είναι στόπερ. Ξέρεις τι έκανε. Ξέρεις τι έκανε. Έκανε κίνηση back. Back αριστερού back. Ναι, ναι, να την κόψει δίπλα. Να την κόψει δίπλα. Αυτό πήγε να κάνει. Ενώ είναι στο κέντρο του και είναι φυσιολογικό. Δεν είναι στόπερ. Αυτό είπαμε. Δεν είπαμε ότι δεν είναι καλό παίκτη. Πολύ καλύτερη απόδοση από Σταθόπουλο και Μανολά. Θα σου πω το εξή. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Γιατί ο Παπασταθόπουλος δεν τα δίνει. Εγώ λέω τα δίνει. Ο Μανολάς, οκ, okay, ήταν λίγο ό,τι να είναι. Ο Παπασταθόπουλος νομίζω ότι θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το σύνολο που έχουμε τώρα. Την ομάδα δηλαδή, αυτό το σύνολο και να είναι και ο Παπασταθόπουλος. Θα μπορούσε. Αλλά από εκεί και πέρα. Από τη στιγμή που κερδίζει αυτό που είναι τώρα. Αν φέρθηκε έτσι εναντίον του προπονητή του προηγούμενου, του Άγγελου. Ναι. Ανεξάρτητα αν έχει κάποιο συμπάθειε ή αντιπάθειε για τον Άγγελο Νοστασιάδη. Είναι χ. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει έτσι. Γιατί να παίρνει τηλέφωνα στον πρόεδρο τη ΕΠΟ Παπασταθόπουλε για να αλλάξει προπονητή και εγώ αυτά ώρα. Κάτσε εκεί στην Arsenal. Να σου πω κάτι. Και... Να έχει περισσότερε δυνάμει γιατί όντω είναι φοβερή υπόθεση να παίζει στην Arsenal. Συμφωνώ. Στην Premier, στο end of the day. Εθνική... Ο πρόεδρο τη ΕΠΟ γιατί ικανοποίησε το αίτημα του Παπασταθόπουλου και έδιωξε τον Άγγελο αφού δεν έφταιγε. Γιατί ένα από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Δεν είναι ότι ο Άγγελο ήταν άμεσο ευθυνό. Αλλά δεν είναι δουλειά του Σοκράτη. Ναι. Μέσα σε όλε τι ντροπιαστικέ ήττε, Γιβραλτάρ, Φερόε, αυτό είναι μέσα ο Σοκράτη. Δεν λέω ότι ευθύνη του Σοκράτη. Ναι. Αλλά και εσύ δεν χρειάζεται να έχει προπονητή χρήση για να κερδίσει τα Φερόε. Δεν είναι δουλειά των παικτών. Μικτή λίμπερο να κάνουμε. Τα Φερόε θα τα κερδίσουμε. Δεν ισχύει αυτό γιατί και με τον Άγγελο. Δεν έχασα από τα Φερόε, Άγγελο. Οι προηγούμενοι. Πώς το λένε, ο Ρανιέρι έχασε από το Φερόε. Ο Ρανιέρι! Ο Ρανιέρι! Το Γιβραλτάρ και ο επόμενος έχασε. Από τον Κλινστάιν. Ναι, δεν έχασε. Σοπαλία. Α, σοπαλία πήραμε. Ένα-ένα. Από την Αρμενία έχασε. Εγώ ούτε. Που έφαγε 9 χθες από την Ιταλία. Εγώ φυσικά δεν συμμερίζομαι, απλά γελάω με τις κραυγές ότι κατέστρεψε από την εθνική. Απ' την άλλη όμως δεν συμμερίζουμε και την διάθεση ορισμένων να μας παρουσιάσουν την εθνική σαν τη Νέα Ολλανδία εν έτη 2019. Είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Συμφωνώ. Εντάξει, okay, έφτασε η εθνική στα τελευταία μάτς σε κατάσταση να μπορείς να δεις τηλεόραση, να μην αλλάζεις το κανάλι κάθε δύο λεπτά. Όχι, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, πιεστικό ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι ομάδες που αντιμετωπίσαμε δεν είχαν κανένα βαθμολογικό κίνητρο. Δεν υπήρχε
κάτι επί της ουσίας. Είναι διαφορετικό να παίζει με μια ομάδα που έχει. Η Βοσνία έχει, κάτσε. Τη Βοσνία την έπρεπε να απέξω. Γίνουν. Πέταξε απ' έξω τη Βοσνία. Με διπλό γίνουν... τότε. Πράγμα... Ήταν μέσα στο παιχνίδι, Χρυσάνδη. 13 έχει η Βοσνία, 18 έχει η Φιλανδία. Η οποία ανερχόταν. Θα έχει 16 σε εκείνη τη φάση. Πού, μας κερδίσει εμάς. Και πάλι δεν προλαβαίνει. Και 16 να είχε. Ήταν σε ένα σημείο η Βοσνία που δεν ήταν εκτός παιχνιδιού. Ωραία, και σου λέω εγώ το εξής. Το ήθελε, ναι, Θες λοιπόν, η Φιλανδία έπρεπε να πάρει το Χ για να προκριθεί. Πιστεύεις το μάτς θα ήταν έτσι? Όχι. Εγώ λέω δεν θα ήταν μπορεί έτσι. Μπορεί να το παίρνει, αλλά μπορεί και να μην το παίρνει. Ναι, ρε φίλε, θα είσαι, θα παίζω το παιχνίδι, όντως. Αλλά δεν θα ήταν έτσι. Γιατί πάντα το κίνητρο, πόσο μάλλον το κίνητρο είναι μια πρόκριση στο Euro, είναι ισχυρότατο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί τώρα ο ποδοσφαιριστής της Φιλανδίας, ο οποίος έχει προκριθεί και παίζει χθες ένα μάτς. Εννοείται. Και ξέρει ότι το Σάββατο θα πάει να παίξει το πρωτάθλημα που παίζει. Φίλε, δεν θα βάλει ούτε το πόδι του. Ούτε τα κλειδιά. Δεν θα κάνει την πρόκριση οι άνθρωποι τώρα, πώς βάζει η ιστορία τους. Άρα, όντως είναι σημαντικό και καλό ότι η εθνική ομάδα. Καταρχήν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι κερδίζει. Εγώ δεν στέκομαι στο κερδίζω. Είναι ότι παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Παίζει πιεστικό ποδόσφαιρο. Πιέζουν πολύ ψηλά. Έχει νέα παιδιά, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή έχει μέλλον. Παρ' όλα αυτά, ας ηρεμήσουμε λίγο. Μην πάμε στην ακρότητα αυτή του Ολυμπιακού, την κατέστρεψη στην εθνική κτλ. Όχι. Την ΕΠΟ μπορείς να την κατηγορήσεις για άλλα πράγματα. Μπορείς να την κατηγορήσεις ότι ενώ ζητάει δάνειο από τη FIFA, την UEFA κτλ. Για να λειτουργήσει, την ίδια στιγμή έχει απίστευτους μισθούς. Και δεν ξέρω πραγματικά, γιατί δεν είμαι μες στο λογιστήριο της ΕΠΟ, αν όντως έχουν γίνει διπλές και τριπλές προσλήψεις σε σχέση με πριν. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό καταγγέλει ο Ολυμπιακός, αλλά έχει καταγγείλει τόσα πολλά πράγματα διαχρονικά ο Ολυμπιακός που δεν γίνεται και τόσο πιστευτός σε ορισμένες περιπτώσεις. Η επιστολή όμως λέει δεν πήγε. Πού δεν πήγε? Αυτό που λέγαμε χθες. Τι δεν πήγε? Εγώ με το γραμμένο είμαι. Δηλαδή, η καταγγελία να... δεν πήγε στην ΕΠΟ. Πρέπει να διαλέξω. Ότι είσαι με το γραμμένο το ξέρουμε. Άλλωστε και ο γραμμένος με σένα είναι. Το έχει πει. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Αν μιλήσει με ένα προσωπικά. Εγώ δεν νομίζω ότι πήγε επιστολή στα γραφεία τη ΕΠΟ. Αφού είπε, δεν είναι. Όταν τη λάβουμε, είπε θα απαντήσουμε. Δεν είπε. Μια χαρά απάντηση. Όταν την πάρω, να διαβάζετε λίγο ακριβώς τι είπε. Ναι, όταν την πάρουμε. Όχι όταν την πάρουμε. Ναι. Όταν την πάρω στα χέρια. Βάλτε δήλωση. Όταν την πάρω. Διάβασα. Ναι. Άρα δεν την πήρε. Δηλαδή πιστεύει είναι. Ότι πήγε και δεν τη διάβασε. Δεν τη διάβασε η δουλειά. Είναι στα εισερχόμενα και η γραμματέα δεν την πήγε. Έλα, ρε Χρυσάνθη τώρα, εντάξει. Απέφυγε ναι. Να σχολιάσει, παιδιά, με έναν εύσχημο τρόπο. Μπορούσε να πει, θα σχολιάσουμε. Λέτε να την, έχουν στείλει, χρόνο. Να την έχουν στείλει στον Αυγενάκη, στη FIFA, στην UEFA και να μην την έχουν στείλει στην ΕΠΟ. Ναι. Ναι, δεν το αποκλείω. Ναι, ναι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για αυτούς. Ναι. Δεν είπαμε ότι ήταν 50 σελίδες και γίνανε 17. Όχι, 50 σελίδες έγραψε, κοίταξε. Το να στεκόμαστε στα επικοινωνιακά λάθη που κάνουν σωρινά οι άσχετοι του Ολυμπιακού και να μην στεκόμαστε στην ουσία. Δεν έχει ουσία. Η ουσία είναι αν αυτά που λέει είναι μπούρδες ή αν ισχύουν. Αυτό είναι ένα από τα δύο. Ότι είναι μπούρδες είναι μπούρδες. Oh. Δηλαδή δεν είσαι δυνατός εσύ. Δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι δυνατός. Δεν έχεις τους μισούς συμβούλους στην ΕΠΟ, δικού σου. Δεν έχεις τις ενώσεις ανά την Ελλάδα δικές σου. Φίλους, όχι κάτι ύποπτο. Τι είπε, όπως και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ξέρεις γιατί τα λέει όλα αυτά. Για πρωτάθλημα. Ξέρεις γιατί τα λέει όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Γιατί τα έκανε όλα τα χρόνια. Γιατί τα έχασε. Γιατί τα έκανε αυτός. Αυτός τα έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Με τους αρίδες, με τους γκαγκάτσιδες. Και με τη λογική σου τα κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ποια? Αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός. Φυσικά. Ελέγχει απόλυτα την ΕΠΟ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κατά δήλωση του ίδιου του Ιβάν Σαβίδη που είπε είναι δικός μας ο πρόεδρος. Εσύ πες ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν το είπε ο Ιβάν. Είπε ο κόσμος εννοούσε ότι θα το στηρίξουμε. Ναι. Αλλά άσε τι εννοούσε τώρα. Αυτό. Τι θες να πει. Τι να πει. Τι εννοούσε δηλαδή. Δικός μας εδώ. Α, τη Θεσσαλονίκη. Γκαρντάσι. Α, εντάξει, ναι, ωραία. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Μην κορυφώνεις καθόλου, πιστεύετε. Δεν έχεις έλεγχο, δεν είσαι φύλλα προσκύμενος με τις ενώσεις ανά την Ελλάδα έχω που ψηφίζουν. Έχω φτάσει σε σημείο ναι. Να μην υπάρχουν διαιτητές απίθανοι όπως είναι ο Παπάς, ο Μίτσιος, ο Δημητρόπουλος, ο Καλογερόπουλος να μην περνάνε πριν ο Κορδέλα. Υπάρχουν απίθανοι διαιτητές. Ο Σιδηρόπουλος, ναι. Ο Τζίλος να μην περνάνε εσένα, περνάνε τους άλλους. Να μην περνάνε εσένα. Τι καταλαβες. Τι. Και εμένα ακόμα με αδικούνε. Ο Τζίλος με αδίκησε. Ένα απίθανο πέρσι στο Ηράκλειο που ο άλλο κόλλησε να σπάσει τα πόδια του Τζαμπά δεν έδωσε πέναλτι. Μην το λες αυτό το μάτσο τώρα, φίλε. Εντάξει. Δεν έχουν καμία σχέση τα δύο τελευταία χρόνια. Η μπάλα έχει βγει out. Δεν έχουν σχέση τα δύο τελευταία χρόνια σε τίποτα με την παράγκα του Ολυμπιακού επί 20 χρόνια. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Τόσο εξελιγμένη κατάσταση ο δεν μπορεί να τη φτιάξει. Είναι σε πανικό γιατί βλέπει
ότι η ομάδα του παρότι είναι βελτιωμένη σχέση με πέρυσι. Σε πανικό είναι. Το ίδιο πράγμα λέτε το εξαντλητή. Σε πανικό είναι. Οι παοξίδες λένε ότι είναι σε πανικό Ολυμπιακό. Και οι Ολυμπιακοί λένε ότι είναι σε πανικό εσείς. Το ίδιο πράγμα λέτε. Λέτε το ίδιο πράγμα. Άμα διαβάσω τα site, τις εφημερίδες σας, τα μέσα σας, λέτε τα ίδια πράγματα ακριβώς. Λέτε τα ίδια πράγματα ο ένας για τον άλλον. Ακριβώς τα ίδια. Εμείς δεν πήγαμε να κλαφτούμε στον Αυγενάκη σαν δίχρονα παιδάκια. Πηγαίνατε στην προηγούμενη κυβέρνηση που είχατε πρόσβαση. Στον Κοντονή και στον Βασιλιάδη. Πήγατε στον Κοντονή, δεν πήγατε. Δεν λέγατε πιστεύετε. Πρόπερση με τον Πλατανιά δεν έγινε ολόκληρο τέτοιο. Κάνατε, πηγαίνατε στα δικαστήρια εσείς, όχι τους δίρανε. Και μετά ο Καρυπίδης, ο οποίος ήταν με τον Πουριωτόπουλο φωτογραφίες, ήρθε στην ΠΑΕ. Πάω κρέμιστος. Γιατί, να σου πω κάτι, μερικές φορές πραγματικά θεωρώ ότι και εσείς και ο Ολυμπιακός λέτε κάποια πράγματα και θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει το σύνολο των πραγμάτων. Μαλώνετε μεταξύ σας, πλακώνεστε, σκοτώνεστε, λέτε τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια λέτε μεταξύ. Είναι σε πανικό. Αυτοί ελέγχουν το ποδόσφαιρο. Στείνουν τα παιχνίδια. Ελέγχουν τις ομάδες. Κάνουν τις ενώσεις. Κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Εκείνο. Λέτε τα ίδια πράγματα. Και μετά και οι δύο θέλετε να σας αντιμετωπίζουμε ότι ο Παόξης λέει ότι εσύ θες την ισονομία. Ο Ολυμπιακός λέει ότι αυτό θέλει την ισονομία. Και στο τέλος το μόνο που θέλετε και οι δύο να κερδίζετε. Τίποτα άλλο. Δεν σε ενδιαφέρει ούτε το καλό του ποδοσφαίρου, ούτε το καλό τη Θεσσαλονίκη φυσικά εδώ πάω, ούτε το καλό τη Αθήνα, ούτε το καλό του πλανήτη, ούτε τίποτα. Το προσωπικό σας καλό θέλετε. Ο καθένας για την ομάδα. Και καλά κάνετε. Εννοείται, ποιος είμαστε, έκρισε. Μη μου λες για εξηγήσει. Ο Γκάντι είμαστε, μα τερέσαι. Μα έτσι παρουσιάζεστε. Και σου λέω, ο Καρυπίδης λοιπόν που ήταν φωτογραφίες με τον Πουριωτόπουλο και ήταν αυτός ο οποίος έλεγε αυτά που έγινε με τον Ολυμπιακό, μετά από ένα χρόνο έρθει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι να κάνω. Αυτό που είπε ο Καρυπίδης τα είπαν 20 παίκτες του Πλατανιά. 20. Όχι, δεν τα είπαν 20. Δεν τα είπαν 20. Τα είπαν 3 συγκεκριμένοι. Δηλαδή, και μετά άλλοι 3. Εσύ και άλλοι 3 ήταν έσαν. Εγώ είμαι βέβαιος ότι έπεσε ξύλο. Δεν τραμπούκησαν τον Πλατανιά. Όχι απλά τους τον τραμπούκησαν, τους απείσανε. Και. Τι και. Τι θες, ό,τι γίνεται και σένα όταν πετάς τη Μολότοφ και τρως 20 χιλιάρικα πρόστιμο και λες ότι η καντίνα που κάει και ήταν πιο τετράγωνα πιο κάτω. Έτσι γίνεται. Αυτό το πράγμα γίνεται, ρε Συστέριο. Αυτό γίνεται. Και είμαστε όλοι οι υπόλοιποι του ποδοσφαίρου. Εσύ λοιπόν βάζεις το ίδιο τσουβάλι. Δεν βάζω το ίδιο τσουβάλι. Αυτή είναι μια δικαιολογία. Όχι, όταν μου λες αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. Τον επίσημο Ολυμπιακό που δέρνει πέτες. Και τα λοιπά, επειδή πέταξε ένας οπαδός μια Μολότοφ. Δεν πέταξε ένας οπαδός. Έγινε ντου οπαδών. Ξυλοδαρμός στην Τούμπα, ξυλοδαρμός τώρα, ναι. Υπήρξε να θυμάσαι καταθέσεις παιχτών του Πλατανιά ότι με πιάσαν το λαιμό. Τι να συγκρίνουμε τώρα το επίπεδο τραμπουκισμού του καθενός. Αυτό κάνεις. Όχι, σου λέω ότι υπάρχουν σου περιστατικά. Λες, τα απλοποιείς τόσο πολύ, τα έκανε ο Ολυμπιακός τότε, τα κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Όχι, ναι, δεν συγκρίνεται όμως το ότι. Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να είναι μόνιμη δικαιολογία ότι επειδή αυτά κάνα 50 χρόνια και επειδή εσύ είσαι δυνατός 2 χρόνια. Ότι δεν γίνεται να λες για αυτά τα 2 χρόνια. Θες να μου πεις ένα ντέρμπι τα τελευταία 2,5 χρόνια που ο ΠΑΟΚ έσφαξε τον αντίπαλο για να πάρει τη νίκη. Πες μου ένα παιχνίδι. Ντέρμπι που έσφαξε. Δεν μπορεί να. Πες μου, τι έσφαξε τον Ολυμπιακό. Με ξένο διαιτητή είναι, ρε. Έσφαξε την ΑΕΚ. Με ξένο διαιτητή είσαι πλέον. Είναι λίγο διαφορετικό. Α, τον Άρη στο Βικελίδης με τον Ιταλό. Τον έσφαξε, λες. Δίνει πέναλτι ανύπαρτο υπέρ του ΠΑΟΚ και δεν δίνει πέναλτι στον Άρη. Πω. Τι ακούμε, ρε, δηλαδή. Όχι, το δίνει πέναλτι στον Άρη είναι μια υπερβολή. Το έδωσε. Δίνει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ ανύπαρτο. Δεν τον έσφαξε, όχι. Δεν είναι σφαγή. Δεν ο Ολυμπιακός λοιπόν φωνάζει, χρήσατε μια άποψή μου και δεν μπορεί να μου την αλλάξει. Η πιο άδικη τέτοια που υπάρχει σε ντέρμπι είναι με τον Άρη με τον Σιδηρόπουλο που δίνει την κόκκινη στο Σάσα. Δεν υπάρχει καμία κόκκινη. Αυτή είναι η ένστασή μου σε διαιτητή, αλλά δεν είναι οι σφαγές που υπήρχαν με τον Σταυρίδη, τον Μπαμπορίδη, τον Καλόπουλο και όλους αυτούς. Επί γκαγκάτσι. Όντως. Και φυσικά δεν πλησιάζουν καν τις σφαγές που έχω φάει από τον Ολυμπιακό. Με Χαραλαμπίδη, με Ζωγράφο. Με μαμάζα, πώς το λέγανε εκείνον, δεν θυμάμαι. Δεν φωνάζεις καν θέμα με τον Ολυμπιακό όμως. Τι λες. Θυμάσαι τις σφαγές όταν σε βλέπω τον Ολυμπιακό. Τι λες. Πώς δεν φωνάζω. Ξυκώνες, όταν εγώ πάντα αυτό. Φωνάζω. Πάντα, μα το λέω. Αυτό που έκανα εγώ τώρα, εσείς δεν το κάνετε ποτέ. Αυτό που έκανα εγώ τώρα που είπα και τα στραβά του Ολυμπιακού, εσείς δεν τα κάνετε ποτέ. Η μόνη περίπτωση να κάνετε είναι να έχεις εσύ όφελος από μια νίκη του Άρη του Ολυμπιακού. Γιατί τα τελευταία χρόνια νοιάζεται για τον Άρη. Ενώ πάντα είστε κόντρα στον Άρη, δηλαδή παίζω με το αφού το θες να χάνω. Εννοείται. Και το μόνο που και με πιέζει εμένα και στον Ολυμπιακό. Λες ότι είμαι ανύπαρκτος. Λέτε ότι είμαι ανύπαρκτος. Ότι δεν ξέρω μπάλα, ότι αυτό, ότι θα πέσω, θα κάνω, θα ράνω. Αλλά αν χάσω τον Ολυμπιακό είμαι στημένος. Δηλαδή ο ανύπαρκτος που δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν, αλλά αν χάσει τον Ολυμπιακό κάθεται να χάσει. Εντάξει, είναι μια λογική παοξίδικη αυτή μόνο. Okay. Εγώ αυτό που στο end of the day σου ξαναλέω. Έχεις δώσεις αφορμές για να μιλάνε. Καμία αφορμή. Καμία αφορμή. Όταν είχα δανεικούς, εγώ έφερα 2-2. Έτσι. Δεν κάτσα να χάσω. Έτσι.
Δεν άνοιξε η άμυνά μου να βάλει γκολ όλοι σαν τέπε. Επειδή μπερδεύτηκε. Γιατί μπήκαν οι τέτοιοι. Γιατί βγήκαν οι ακραίοι εξτρέμ και χάσαν τα μπακ και τα στόπερ τη θέση του και άνοιξε η άμυνα. Μπερδεύτηκαν. Εντάξει. Και μετά φάγανε δυο μόλτο. Του χορηγού θα του πείτε. Του Ολυμπιακό λοιπόν χρήσατε. Για να το κλείσουμε. Είναι σε πανικό γιατί. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ο οργανισμός Ολυμπιακός και εσύ πες το αντίθετο, μία ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Δεν έχασε ρε παιδιά. Θα κυνηγάνε το Μαρινάκι στα στενά του Πειραιά. Στο λέω τώρα εγώ. Έτσι νομίζω εγώ. Ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί ο οργανισμός Ολυμπιακός ένα διπλό του ΠΑΟΚ. Εσύ μπορεί να διαχειριστεί ένα τρίμπαλο τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Εγώ λέω δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Καλά, εντάξει. Άμα μείνει πέντε βαθμού πίσω, θα σου πω. Και στην Τούπα θα κάνω δύο. Θα γίνει δύο. Περίμενε. Όπως μπορούσε να διαχειριστεί μια ήττα από τον Άρη που μπήκανε μέσα. Και αν δεν έμπαινε τον γκολ στο 97, θα ήσουν ακόμα εκεί. Έτσι μπορεί να το διαχειριστεί. Απ' νηγόρε, τι λέει η αλήθεια, η πραγματικότητα. Μιλάω για τον οργανισμό Ολυμπιακό και δεν μιλάω για 10, 20, 100 άτομα. Ο οργανισμός λοιπόν Ολυμπιακός. Ο οργανισμός Ολυμπιακός δεν μπορεί να αντέξει και να διαχειριστεί ένα ακόμα διπλό του ΠΑΟΚ. Εσύ πες ότι μπορεί να το διαχειριστεί και θα πει ότι είναι μια ήττα ακόμα. Δεν το ζω τον οργανισμό Ολυμπιακό για να σου πω. Και το άλλο είναι. Εσάς σας ζω καθημερινά και το εδώ. Το άλλο είναι ότι επειδή είναι αρκετές ανοιχτές υποθέσεις που εμπλέκεται ο Ολυμπιακός. Οι μισές πλημμυροδικού χαρακτήρα, άλλες μιλάμε για κακουργήματα. Θέλει να δημιουργήσει κλίμα. Έτσι λέω εγώ. Γιατί σιγά σιγά, όχι ότι θα γίνουν πράγματα και θαύματα, αλλά θα η υπόθεση μεταστημένα ματς. Θα μπει στο μικροσκόπιο της ΕΠΟ, της Πειθαρχικής Επιτροπής. Και γι' αυτό δημιουργείται όλη. Εδώ μιλάμε για εδώ είναι μια αλήθεια. Εδώ είναι μια αλήθεια που λες. Μια μιλάμε για γελιότητες. Δηλαδή, προσπαθεί. Κοίταξε, η απόφαση πρωταθλήματος που να πεις ότι έχει γίνει σφαγή κοντά σε μια άλλη ομάδα. Μιλάμε για σφαγές. Κάνουμε ένα θέμα. Ποιες είναι οι σφαγές μέχρι τώρα. Ναι. Είναι μία. Είναι στο ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Αστέρας Τρίπολης στην πρεμιέρα. Και, το VAR. Και στο ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Τον γκολ που μετράει που είναι καθαρό επιθετικό φάουλ και το βλέπει και στο VAR και δεν το δίνει. Εσύ πες ότι δεν είναι φάουλ. Που τον πλακώνει ολόκληρο τον παίκτη. Αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που λες του το, το, το Ολυμπιακού. Δύο είναι του Ολυμπιακού. Ξέχασε και μία, σε βοηθήσω εγώ. Δεν ξέχασα. Γιατί δεν είμαι του γαύρου. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει μειωθεί. Υπάρχει ο Ολυμπιακός όφη. Ναι, είναι σφαγή. Είναι η φάση όμως που υπάρχει πάρα πολύ χρόνο στο πέναλτι του Σεμέδο. Είναι στο πρώτο ημίχρονο. Είναι στο 32. Το άλλο είναι στο 80. Το άλλο είναι στο 83. Ένα ο Αστέρας και γεια σας. Γιατί γεια σας, δεν μπορεί να βάλει γκολ. Και στο 80 το βάλεις με τον Πανιόνι. Τι έγινε. Να σου λέω ότι και εσύ έχεις ευνοηθεί σε εκείνο το μάτς. Με το φάουλ και τα λοιπά. Η φάση που έχει στιγματίσει το πρωτάθλημα είναι αυτή. Και μόνο αυτή. Που το λέει και στο στούντιο συνάδελφος. Όχι, ρε φίλε, εσύ βλέπεις ότι έχει στιγματίσει αυτή. Γιατί για μένα έχει στιγματίσει και η φάση με το πέναλτι του Όφη με τον Άρη. Απλά είναι αυτό που σου λέω. Δεν τα βλέπετε αυτά. Βλέπετε μόνο τι γίνεται μεταξύ σας. Πάω και ο Ολυμπιακός επειδή δεν γίνεται. Τι θα δω, εσένα θα δω. Γιατί τον ένα το. Γιατί αν θα πει στα playoff ή αν θα πει στα playoff. Ναι, ναι, αν θα πω στα playoff για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα, ναι. Δεν έχω το δικαίωμα. Αν είμαι έκτος να το διεκδικήσω. Αυτό δεν είναι το σύστημα. Δεν κατάλαβα. Γιατί μου κόβεις βαθμούς. Γιατί μου κόβεις βαθμούς. Ναι, γιατί συν 2 εγώ μείον 1 όφη. Ναι. Τώρα θα ήταν δεκάρι. Μέσα. Όχι, θα ήμουν μέσα. Θα ήμουν τρίτος. Μόνο αυτό το match. Μόνο αυτό το πέναλτι. Τρίτος θα ήμουν, Αστέριο μου. Έχεις λοιπόν μεγαλομέτωχο, έχεις. Έχω, αλλά δεν φωνάζεις. Να ασκείς την επιρροή. Δεν φωνάζεις όμως να πεις, ενώ φώναζες για ξένους διαιτητές τα προηγούμενα χρόνια, να πεις καθίστε ρε παιδιά. Είναι ο Άρης. Δεν τα λες αυτά. Μα εδώ δεν φωνάζεις. Πάω Κάρης. Εσύ δεν φωνάζεις, Κάρης. Ποιος δεν φωνάζω. Εγώ θα φωνάξω και σένα. Φώναξα, Αστέριο μου, και επιστολές. Ξέρω γιατί μόνο στο Κάρι θέλεις. Είναι ψέμα. Στο Ολυμπιακό Άρη δεν είναι επιστολή. Όχι, είναι ψέμα μόνο αυτό. Είναι σκληρή προπαγάνδα. Η επιστολή ήταν μία και έλεγε. Ναι, και έλεγε για όλα, ναι. Ναι. Αλλά επειδή σας βολεύει, λέτε ψέματα στον κόσμο. Ότι το στείλα και τον Μπάουκ. Δεν το στείλα και τον Μπάουκ. Το στείλα πριν τον Παναθηναϊκό. Και λέω Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, θέλω ξένους διαιτητές. Και δεν μου βάζει με τον Παναθηναϊκό και την επόμενη εβδομάδα πώς να τον πάω και ξανασταίνω. Και λέω, παιδιά, σα ζήτησα ξένο διαιτητή. Μπορούσα να ξανασυζητήσει λοιπόν και με τον Ολυμπιακό. Τι να κάνω, κάθε εβδομάδα στέλνω επιστολή. Έστειλα την προηγούμενη και για τους τέσσερις. Την ίδια στέλνει, αλλάζει τα ονόματα και τις ημερομηνίες. Είναι κόπος δηλαδή. Όχι. Έστειλες με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και αλλά όταν με γράφει, όταν ο Περέιρα με γράφει, φίλε, και δείχνει ότι λειτουργεί και του λέω, τον μόνο διαιτητή που δεν θα θέλω Έλληνα είναι το Σιδηρόπουλο. Και πάει και βάζει το Σιδηρόπουλο, κάτι δείχνει, Στέριο. Που δεν το παραδέχεσαι. Γιατί αν ήταν με τον Ολυμπιακό, αν ήταν ο Σιδηρόπουλος, αν ήταν ο Κομίνης, και έλεγε η ΠΑΕΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θέλω ξένο διαιτητή. Αλλά αν βάλεις Έλληνα, το μόνο που να μην βάλεις είναι ο Κομίνης. Για ευρώ τους λόγους.
και σου βάζει τον Κομίνη, θα έχει διακόψει το πρωτάθλημα, Στέριο. Ναι. Θα έχει μπει μέσα από το τέτοιο εκεί που γίνονται οι ορισμοί και του άρχισε τα. Να μην πω τι. Επειδή λοιπόν ο Σιδηρόπουλος ήθελε να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, τον άφησε με 10 παίκτες. Δεν ήθελε να τον ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, το πήγε το παιχνίδι έτσι όπως ήθελε ο Σιδηρόπουλος μια χαρά και απέβαλε το Σάσα που δεν έπρεπε να αποβάλει. Αν αποβάλλεται για αυτό. Έδωσε και λαβές ο Σάσα στη φάση κοινή. Δηλαδή... Έκανε φάουλ. Έκανε φάουλ. Το φάουλ είναι κίτρινο στο κέντρο. Ούτε υποσχόμενη. Δεν υπάρχει κανένα κανονισμό που να λέει για κίτρινη κάρτα. Τον απέβαλε γιατί είχε αποβάλει το μάτος. Γιατί δεν μπορούσε να μην αποβάλει το μάτος. Δεν ήταν γιατί χτύπησε με τη σκαριά στο πρόσωπο. Για φάουλ ήταν. Τον κράτησε, φίλε. Τη φανέλα τράβηξε. Ο ορισμός της κίτρινης κάρτας. Ήταν χαζός και τον τράβηξε. Εγώ φταίω. Τον τράβηξε τη φανέλα. Είναι καθαρή κίτρινη κάρτα. Και για να το ισορροπήσει μετά, δεν έπρεπε να κάνω φάουλ. Για όλο το παιχνίδι μετά μέχρι το τέλος. Θα πείτε τους χορηγούς να πούμε και για μπάσκετ τίποτα. Τόση ώρα μας λέτε για αυτό το τοξικό άθλημα. Έχει ανέβει ακροαματικότητα στο 430. Που πρημοδοτεί η πολιτεία σκανδαλωδώς. Με αυτά όλα που λέτε, είναι δυνατόν. Η ΕΠΟ. Και ο Τσιτσιπάς ο καημένος ψάχνεται. 2,5 εκατομμύρια πήρε ο Τσιτσιπάς. Η ΕΠΟ για να την μόνος για του, μαγιά του τα πήρε. Κιόλας, Κώστα, ναι, ναι. Η ΕΠΟ για να την υπερασπιστώ κιόλας. Όπως λέει ένας φίλος. Η ΕΠΑ. Ναι. Είναι η μοναδική ομοσπονδία, Κώστα. Μάλιστα. Που δεν επιδοτείται από το κράτος. Για ποιο λόγο όμως. Δεν έχει σημασία. Εσύ είπες ότι επιδοτείται και ευνοείται. Είναι η μοναδική ομοσπονδία που δεν επιδοτείται. Ναι. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες ομοσπονδίες που παίρνουν τα λεφτά και τα αξιοποιούν μόνο στο Ηράκλειο. Άντε πάλι. Που βολεύει κιόλας τώρα. Είπαμε γιατί το Ηράκλειο. Το είπαμε. Και στα δύο κοράκια. Το είπαμε. Στα δύο κοράκια. Η Εθνική Γυναικών που παίζει. Σωστά το λέει. Σωστά το είπε ο κ. Στέργιο. Στη Χαλκίδα. Μπράβο, Στέργιο. Στη Χαλκίδα. Εντάξει, να υπάρχει καμιά άλλη πόλη. Παιδιά, όποια πόλη εδώ θέλει παίρνει την Εθνική. Άσε μας μωρέ τώρα. Άντε, ποιος θα τα πληρώσει. Αυτή την παπάντζα. Τι να πληρώσει. Θα πληρώνουμε κιόλας. Πώς θα πληρώσεις πέντε εθνικές ομάδες. Πού θα μείνουνε. Ναι, μου λες. Το Ηράκλειο τι είναι, φίλε. Το Ηράκλειο, φίλε, είναι μάγκας. Ο πρώτος και βρίσκει ξενοδόχους και τα πληρώνει. Ναι. Είναι μάγκας και βρίσκει ξενοδόχους. Είναι μάγκας ο πρώτος, μεγάλος μάγκας. Είναι τόσο μάγκας όσο οι μάγκες που επιλέγουν στην εθνική οδό οι οδηγοί το κατάλληλο rest χώρο. Ανάλογα με το τι κοτόπουλο θα φάνε. Τι λέει, ρε. Ας από εδώ, μωρέ, τι τώρα. Πείτε, άντε από εδώ. Λοιπόν, πείτε τους χορηγούς. Σπίτια σας, δεινόσαυροι. Το Δεκέμβριο του 20 και αν. Το Δεκέμβριο του 20 και αν. Και αν. Δεινόσαυρε. Εγώ με Βασιλακόπουλο είμαι. Όλοι με Βασιλακόπουλο. Όλα τα σωματεία με Βασιλακόπουλο είναι. Βέβαια. Ναι. Ξύπνησε ο Αβγιανάκης τώρα, ναι. Ξύπνησε. Δεν κατάλαβα. Έτσι. Πέστα, Στέργιο, πέστα. Εγώ σου είπα, μέχρι τέλους θα πάμε, Χρυσανθέ. Μέχρι 70 πρόεδρο όμως. Μέχρι τέλους. Μέχρι 70 και βουλευτές. Δεν θέλω άλλο, Χρυσανθέ, 85 χρονών βουλευτές. Επειδή ο προπάπου ήταν βουλευτής και πέρασε το DNA στο γιο και στον εικονό. Δεν θέλω άλλο. Και δύο θητείες. Για να ρωτήσω κάτι το οποίο αποκρύπτει ο συνάδελφος. Πείτε μου λίγο, οι χρονομέτρες στο μπάσκετ. Άντε πάλι. Μέχρι πόσο χρονών. Μέχρι 50. Γιατί έχουν όριο ηλικίας. Γιατί χρήση δεν μπορεί να είσαι 80χρονος να είναι χρονομέτρης. Α, ενώ πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Να πατάει το κουμπί και να λέτε μας έκλεψε τον έβαλο Βασιλακόπουλος. Βλάκες! Ενώ. Βλάκες! Μη φωνάζει και εσύ, μην παίρνει τα κουστούρια. Ναι, δεν φοράω ακουστικά για σήμερα γι' αυτό. Βλάκες. Εμά ναι, γιατί χρήσατε τόσα χρόνια οτιδήποτε κάνει ένας διαιτητής τον βάζει Βασιλακόπουλος. Οτιδήποτε κάνει ένας χρονομέτρης τον βάζει Βασιλακόπουλος. Οτιδήποτε κάνει ένας κριτής τον βάζει Βασιλακόπουλος. Οτιδήποτε κάνουν οι αντίπαλοι μας τους βάζει Βασιλακόπουλος. Κάνω εκπομπή. Και ο Βασιλακόπουλος γελάει. Υποστηρίζει το γραμμένο και έναν υποστηρίζει τον Βασιλακόπουλο. Δεν υποστηρίζω κανένα. Θα υπάρξει πάταξη. Δεν υποστηρίζω κανένα Βασιλακόπουλο. Πάταξη. Λέω το σωστό. Των ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τις ομοσπονδίες. Όταν έδινε. Μπροστά σε γκυρτζίκηδες και σαρίδες και όλοι. Τι. Έτσι. Και όλους εκείνους που ήταν στην ΕΠΟ. Γιατί είπες είναι άγιος άνθρωπος. Άγιος. Γκυρτζίκηδες και σαρίδες. Γιατί δεν είπες αυτόν ο οποίος ήταν πολλά περισσότερα χρόνια. Το φίλο σας. Πολλά περισσότερα χρόνια. Ναι. Και είναι. Δεν το άκουσα το όνομα του. Και είναι. Τον που έχει καταδικαστεί κιόλας. Ο γιος του είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχουν σχέσεις. Άλλο ο γιος. Εντάξει τώρα, ο γιος τώρα δεν είναι. Και ο ΠΑΟΚ τον πρότεινε πρόπερση να είναι στη Λίγκα Διευθύνων Σύμβουλος. Στέκιο. Ο ΠΑΟΚ. Του Σαββίδη. Αμαρτίες γονέων δεν παιδεύουν. Και τώρα είστε κολλητοί με τον Αχιλλέα Μπέο. Το Μάκι Γκαγκάκι. Oh. Δεν μπορώ να συνδέω το γιο με τον πατέρα. Εντάξει, έχει αρχίσει έτσι, τώρα. Έτσι που το είπε. Τρώνε πρωινό μαζί και του λέει τι να κάνει. Ο παπά με το γιο, ρε φίλε. Ο παπά με το γιο και τον πρότεινε. Άσε το τέτοιο. Και τον πρότεινε να διευθύνσουμε στη Λίγκα. Πώ δεν μπορώ να το συνδέω.
Αυτό είναι κίνηση πολιτική τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και, και ψήφιζε ο, ο γιος και λέει, όταν λέει ήταν να ψηφίσουμε για τον μπαμπά μου, λέει ήμουν απόν. Α, εντάξει, ωραία. Ψήφισε όμως η Κέρκυρα, ο Πλατανιάς. Ο Μάκης είναι ικανό παιδί και έχει βοηθήσει πολύ. Ικανότατο είναι. Παιδί, είναι το πιο ικανό στέλεχος που έχει πάει πάω. Του Μάκη του Καγκάτση. Έχουμε να του προσάψουμε. Πώς δεν έχουμε. Και έχει δώσει τις μάχες του. Εστέριο. Βέβαια, μπράβο. Έτσι είναι, είναι. Φίλος μας. Ωραία. Λοιπόν, συμφωνώ και τον χορηγούς. Ως στέλεχος. Συμφωνώ. Χορηγούς. Συμφωνώ 100%. Περίμενε και άλλο θέμα εδώ πέρα. Και 32 πήγε και πάλι δεν είπαμε θέμα. Έχει και άλλο θέμα το οποίο το ξέχασα όμως. Ναι. Πολύ καλό με Γκαγκάτση, ναι. Με Γκαγκάτση. Καταρχήν έχει φέρει, αυτός έφερε Σαρή, Γκυρτζή και είναι δικά του παιδιά όλοι. Όλοι αυτοί. Καλά, αυτά με τώρα ξέρω. Είναι καφενιακά. Καφενιακά. Και ένα κουμπάρος του Ζαγοράκη. Και τι να κάνουμε τώρα. Τι άλλο να κάνουμε. Το σύστημα όλο αυτό που ξεφωνίζεται επί σειρά ετών έχει ένα δικό σας άνθρωπο. Πω. Μέτοχο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Στέργιο. Με 12%. Στέργιο. Αλλά αυτό δεν το λέμε. Revolution, Στέργιο. Και Revolution. Revolution, Στέργιο. Στέργιο. Α, ναι, το θυμήθηκα, περίμενε. Είναι σημαντικό. Πιστεύεις, λέει, over 2,5 λέξεις για τον Άρη κάθε μέρα, χωρίς να το. Αυτό είναι ο Άρης. Σήμερα έχει θέμα. Ο Άρης όταν καταφέρει και λύσει αυτά τα θέματα, θα πάρει το πρωτάθλημα. Όταν τα λύσει αυτά. Όταν φέρει έναν δικό του. Δικό δεν του... μπορείς να πάτε ποτάθλημα στη Γάμα Εθνική, Κρίζα. Θα πάρει στο Περλίκα. Έχω πρωτάθλημα. Δηλαδή τώρα να μιλάμε την απάντηση. Στη Γάμα Εθνική επίσης δεν πήρα γιατί φίλε. Ναι. Ήταν οι Γκυρτζίκηδες που έλεγε ότι είναι το Ολυμπιακό. Κάνεις λάθος. Ήταν ο μεγάλος Πασαραϊκός τότε. Αυτό λέω. Τα λιοντάρια των Ζερών. Πού είναι τώρα. Πού είναι. Στη Δέλτα Εθνική. Έγινε. Και σπρώχναν τον Πασαραϊκό τότε. Σπρώχναν τον Πασαραϊκό. Του σπρώχνανε. Όχι, του σπρώχνανε. Και μετά τη Λαμία. Έκανε 14 συνεχόμενες νίκες. Και εσύ έχει κάνει 13, έργασαν. Η Μπαρσελόνα. Τι να κάνει. Δηλαδή, εσύ να κάνει 13 και ο Πασαραϊκό να μην κάνει 13. Γιατί είσαι ο Άρης. Δεν κατάλαβα. Ο Άρης Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το θυμήθηκε στο θέμα. Το θυμήθηκε και είναι σχετικό με αυτά τα θέματα που λέμε. Ναι, πες το μας. Γιατί είναι και κολλητή με τον Αχιλέα τον Μπέο. Άντε πάλι. Βγήκε ο Μάνταλος. Ο ρέφερι Μάνταλος. Ο ρέφερι, μάλιστα. Και είπε ο Μάνταλος ναι. Ότι ποτέ δεν έχω δώσει δικαίωμα. Ο τύπος που στο Πλατανιά Άρης. Στο Πλατανιά Άρης ναι, με Άγγελο Αναστασιάδη. Δηλαδή, τότε. Επειδή είπε αυτό ο Μάνταλος. Το σημαντικότερο όμως του Μάνταλου. Όχι, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ εδώ με Μάνταλο. Υπάρχει Αχιλλέας Μπέος. Ο κολλητός σας αυτή τη στιγμή δηλαδή. Ο Αχιλλέας Μπέος λοιπόν είναι στις κασέτες αυτές που παρανόμως τις έπαιρνε. Η Ape Keep. Πώς τη λέγανε Κωστά. Παρανόμως ηχογράφηση, αλλά στο ηχογραφημένο αυτό. Μιλούσε με τον Μάνταλο. Και του λέει: Άσε να βοηθήσει το άλλο μάτς μετά από έναν καιρό. Και παίζει ο Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός. Χθες οι Παναθηναϊκοί μου βάλανε τα βιντεάκια του Μάνταλου. Και στο Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός στέριο μου κερδίζει 3-2 με σφαγουάρα του Παναθηναϊκού. Και βγαίνει η Ευρώπη ο Μπέος. Και μένει έξω ο Άρης. Χώρα μας. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα είχαν εμπλοκεί άνθρωποι που έχουν εμπλακεί ωραία. Σε καταστάσεις τέτοιες. Σε καμία. Άρα ούτε ο Γκαγκάτσης. Ο Βασίλης, εννοείται πως όχι. Τότε και τον πρότεινες για πρόεδρο της, πώς το λένε, για διεθνής της Λίγκας. Χρήσατε, εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Δεν θα απολογηθώ εγώ για τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον πρότεινε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν είμαι υπάλληλος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι ρε φίλε, γιατί τον πρότεινε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Ούτε εγώ. Τους υπερασπίζεις όμως, όπως και εγώ υπερασπίζομαι τον Άρη ρε φίλε. Εντάξει, γνώμη του είναι, δεν του υπερασπίζεις, ούτε γνώμη του είναι. Αχιλλέας Μπέος, Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν θα περνούσαν από γήπεδο. Υπάρχουν όμως στο ποδόσφαιρο ακόμα. Δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνει κουμάντο. Εγώ δεν θα χαθέω με την εξυγεία. Είναι μέσα σε 10 υποθέσεις. Εγώ δεν θα χαθέω με την εξυγείανσή σου λοιπόν, αν είχες απ' έξω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το καταλαβαίνεις ότι δίνεται λαβή με αυτό το πράγμα. Για να φωνάζουμε όλοι οι υπόλοιποι. Με τον κάθε Μπέο και τον κάθε Πανόπουλο, τον περίεργο. Πού το θυμήθηκε τώρα αυτό το ταλέντο. Όλοι αυτοί είναι εμπλεκόμενοι, έχει δίκιο. Και όλοι αυτοί, γιατί σου λέω ότι κάνετε τα ίδια και παρεξηγείσαι. Όλοι αυτοί με ποιον ήταν επί σειρά ετών. Δεν ήταν με τον Ολυμπιακό. Εδώ ρε φίλε. Υμνείται τον Κόκαλη. Τον Πέτρο Κόκαλη. Εμείς υμνούμε τον Κόκαλη. Παιδιά έλεος. Δεν τον υμνείται. Πας καλά. Δεν τον υμνείται. Τον Πέτρο Κόκαλη τον υμνείται. Πείτε τους χορηγούς να τελειώνουμε. Δεν υμνούμε τον Πέτρο Κόκαλη. Δεν τον υμνείται. Εντάξει. Α, το νερό δεν τον υμνείται. Απλά τον αποθαίνετε. Τον Πέτρο Κόκαλη. Τρομερή αυτή. Πες χορηγούς. Έχεις χορηγούς μπροστά σου. Τρομερή αυτή. Και εσύ είναι πάντα τους πεις να με κόψεις. Πείτε τους χορηγούς. Δεν λέω τίποτα. Δώσα τους πω εγώ. Λοιπόν. Ο Πέτρος Κόκαλης, φίλε. Εισιτήρια έχουμε να δώσουμε. Υμνείται από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο SDNA που γράφω. Υμνείται σε όλα τα σχολεία από κάτω οι ΠΑΟΚΣΙΣ τον υμνούν. Τον Πέτρο Κόκαλη. Τον Ευρωβουλευτή. Τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν υμνείται, αυτό λες εσύ. Εγώ αυτό λέω. Αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι όντως υμνείται. Ναι. Θα γινόταν το ίδιο με οποιονδήποτε ήταν σε κόντρα με τον Μαρινάκη. Τον έχω γνωρίσει. Μπράβο. Η μεγαλύτερη αλήθεια που είπες.
υποστηρίζεται οποιονδήποτε, υποστηρίζεται οποιονδήποτε είναι κόντρα με το Μαρινάκι. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι είναι και το σωστό. Όπως δεν είναι, να σου πω κάτι, και εγώ υποστηρίζω οποιονδήποτε κόντρα με τον Ιβάν. Πάει να πει ότι είναι το σωστό. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Δεν είναι το σωστό. Αυτό λέω, ρε Στέριο. Δεν λέω κάτι άλλο. Αυτό λέω. Θέλω ισονομία. Θέλω 50-50. Δεν μου την προσφέρεις. Ούτε εσύ, ούτε Ολυμπιακός. Να φύγετε και οι δύο. Πάνε εσύ στη Γάμα Εθνική. Όχι, να πας εσύ στη Γάμα Εθνική. Δεν θα πάω στη Γάμα Εθνική. Θα πας. Συγγνώμη στο καλά το όνειρο. Καλά. Δεν θα πάω στη Γάμα Εθνική. Υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πέσει ποτέ. Τέσσερα χρόνια έχουμε μπροστά μας. Καλά. Ποτέ. In God we trust. Να πάρει ξανά πρωτάθλημα. Πολύ πιθανό. In God we trust. Πιθανό. Πιθανό. In God we trust, Κώστα. Βέβαια. Έρχονται, να ξέρετε. Το μόνο σίγουρο. Έρχονται, Στέριο. Έρχονται. Injection service. Μια λέξη αμερικάνικη. Έλα, πες. Εξοικονομείς καύσιμα χρήματα και έχεις καλύτερη απόδοση του κινητήρα σου. Με τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκίνητου σου. Νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις. Injection service για ιδιώτες και συνεργεία. Πόλων 18 στην κάτω του μπα. Στο κήπο του Κάλου. Τηλέφωνο 2310-93-37-87 injectionservice.gr. DK Toys, αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, η καλύτερη συλλογή είναι εδώ. Χωρίς γκαγκάτσιδες, γκυρτζίκιδες, γραμμένους κτλ. Αλλά με αποκλειστική συνεργασία με τη Super League. Να έχεις τον Μπέλκα, ναι, πολύ ωραία. Τον Ακπομ, ναι, πάρα πολύ ωραία. Το Μάτος. Το Σάββα Θεοδωρίδη, το φίλο σου. Δεν είναι αυτός. Α, δεν είναι αυτός. Ούτε με ξέρει, ούτε τον ξέρω, ούτε έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Αντίθετα, έχουν μιλήσει κάποιοι φίλοι σου, Κώστα, που έχουν εκλεγεί βουλευτές. Ο Ντιγκίνη. Φίλοι μου. Φίλοι σου. Και φίλος μου. Ο μεγαλομέτωχος του να ακούει με προσήλωση και σεβασμό. Κολλητός και... του. Αλλά όπως είπες και εσύ πριν, εγώ δεν είμαι παλιός παλιάρης. Όταν ήμουν. Ναι. Ο... Ντιγκίνη. Ούτε εγώ είμαι. Ιντέγε. Θα γίνει σύντομα εσύ. Ιντέγε. Σάσα. Πεχτάρα. DKToys.gr. Μόνο ο Χρήστατος το λέει αυτό. Κώστα, το λένε όλοι πλέον. Άντε πάει. Dialog. Απλά το είπα πρώτος εγώ. Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια. Αν είσαι κολλητός του Ένινγκ και μιλάς και διαβάζεις από τα γερμανικά. Είμαι. Τότε η Dialog είναι η λύση. Dialog.gr. Και τον Ένινγκ μια καλή επιλογή. Τι. Ενδεχομένως. Και πού. Σε λίγους μήνες. Βιογραφικό Dialog. Έχεις δει. Δεν μιλάει γερμανικά άπτεστα. Φίλε, παρήκει. Δεν μιλάει ελληνικά. 2000. Τι? Ελληνικά δεν μιλάει. Δεν αναφέρει ελληνικά. Γερμανικά μιλάει άπτεστα. Καλά λέει. Σωστό, είναι μόνο με Γερμανούς έχεις να κάνεις. Δηλαδή, αν τυχόν δεν μακροημερεύει τον Άρη, παίζει και αυτό. Ναι. Εντάξει. Λέω, μένεις να παίξεις από το playoff. Τις απολαβές σου στην Ιρεμβέργη και στο Αμβούργο, τι ξέρεις. Τι έπαιρνε στο Αμβούργο. Και τι ξέρεις, τι δίνει διαλόγο εσύ. 1100 τουλάχιστον εισόδημα. Στον απλό λαό. Πλέον προνόμια. Αν είσαι ο Ένινγκ. Πληρωμένες διακοπές. Κώστα. Ρεπό σε αργίες. 20.000 το μήνα θα το δω. Τρεις εβδομάδες. Αραιός, όχι του Άρη. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην Dialog. Να το κάνουμε. Το μανιό θα στείλω. Dialog.gr. Κορυφή. Ναι. Πάμε σε break. Θα πάμε σε break αμέσως τώρα. Εισιτήρια δεν έχουμε. Πέντε. Πέντε. Επίτε τα και τα πέντε. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λάρισα. Κυριακή στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 545-26 δίνουμε 5 εισιτήρια και σήμερα. Κλήρωση. Με ποιον είμαι, σε αυτό το μάτς, Κώστα? Με τον Πάκο ή τον Κουγιά? Ποιος? Ο Άρης. Ο Άρης είναι με το Χ, είπαμε. Με το Χ. Εντάξει, Κώστα. Με το Χ. Στέριο, συγγνώμη. Λογικό είναι, γιατί θα χάσει το ΑΚΑ, δεν θέλει να ξανοίξει ψαλίδα. Το Λάρισα. Ναι. Για την έκθεση. Μαζί είμαστε. Ναι, να μην ανοίξει αυτό λέει. Και ο Όφη παίζει τον Ατρόμητο. Εσύ θα χάσεις, λέει. Εντάξει. Το πιο πιθανό είναι να χάσω την ΑΕΚ. Αυτό είναι. Η προϊστορία αυτό λέει. Διπλό. Δεν μπαίνεις στα playoff μου. Άρα διπλό. Εγώ δεν μπαίνεις εσύ. Πώς δεν μπαίνεις. Θα πατήσει λίγο απ' έξω. Πώς δεν μπαίνω. Πα να πιάσει την πόρτα, στην πανά στη μούρη, ξαναπά κοντά εκεί, ανοίγει την πόρτα, ξανακλίνουν. Και λιγοστεύουν οι αγωνιστικές. Σιγά σιγά, απλώ το λέω. Δεν είναι 30 αγωνιστικές, είναι 26. Ωραία. Φάγαμε ήδη τις 10. Ναι, ναι. 0-3 τη Λαμία. Παιδιά, παρατέταρτο πήγε. Λοιπόν, 0-3, 0-3 τη Λαμία. Ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλήθεια είναι το. Είπαμε και μία. Ότι είμαστε εδώ. Κώστα, πάλι έχω πιο στο μικρόφωνο, μην είσαι τόσο μακριά. Βάλ τα ακουστικά σου, Κώστα. Λοιπόν, να παίξουμε ένα θέμα της προκοπής. Ένα θέμα της προκοπής, ναι. Γιατί με έχετε κουράσει. Ναι. Άμα ήταν να πεις για το... για τη σφαγή από την ΑΕΚ. Ναι. Έκανε μπάνιο και ο... Στην καρδιά σου είναι. Από την καρδιά της. Έχει μείνει τίποτα εκείνος. Μόνο εκεί έχει μείνει αυτή. Λοιπόν. Μόνο εκεί έχει μείνει. Μόνο... Ξανά. Λοιπόν. Βρέθηκε αυτό εδώ πέρα. Στην καρδιά
καρδιά σου είναι. Από την καρδιά της. Έχει μείνει τίποτα εκεί μέσα. Μόνο εκεί έχει μείνει αυτή. Λοιπόν. Ο Αντώνης Ρέμος του λέει ένα στην καρδιά σου είναι. Ποιο? Ένα κασκόλ. Έχει μείνει τίποτα εκεί μέσα, λέει ο Ρέμος. Στην καρδιά εννοεί. Μόνο στην καρδιά είναι. Ω, συγκλονιστικό. Ναι. Αντώνης Ρέμος, κυρίες και κύριοι, με κασκόλ του Ηρακλή. Στην παράσταση που δίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πού τη δίνει την παράσταση? Εδώ είναι. Να πάμε. Κοιμάσαι. Δεν κανονίζεις. Κοιμάσαι. Ωραία, πάρε άδεια να πάμε. Θα πάνε τα φιλαράκια του, οι χειροκροτητές. Λοιπόν. Να αποκαρύπω. Να σου κλείσει ένα τραπέζι. Ναι, βέβαια, πες. Γιατί πλέον Κώστα. Ναι. Δεν ξέρω αν στην καρδιά είναι. Ξέρω, πηγαίνει στο τέτοιο, ναι, εντάξει. Στο Βικελίδη σε έρχεται. Εντάξει, ρε ξανά. Λοιπόν. Κασκόλ του Ηρακλή στο μικρόφωνο. Το πήρε μετά και τραγούδισε κτλ. Το κασκόλ. Ναι, το μικρόφωνο ήταν ντυμένο με κασκόλ του Ηρακλή και τραγούδισε όλη τη βραδιά. Με το κασκόλ του Ηρακλή ο Αντώνης Ρέμος. Μεγάλη στιγμή. Το οποίο πλήρωσε καμιά 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κασκόλ αυτό. Πληρώνονται, ρε φιλιά. Πληρώ. Ο μόνος παράγοντας. Άντε πάλι. Που πλήρωσε τα χρέη του. Και καλά έκανε. Κάνας άλλος. Ο Βασαβίδης που δεν πλήρωσε τα χρέη του. 12 με ένα τσάι. Ο μόνος παράγοντας πλήρωσε τα χρέη του. Ήμουν σαφής. Αμέσως να πεταχτείς να πει ο Ιβάν. Άλλο Ιβάν. Ο Ιβάν πλήρωσε τα χρέη που έμεναν 15 χρόνια, 17 χρόνια παγωμένα. Και δεν πέτανε. Μου τον ανοίξει συνέχεια. Δεν τρέχω. Ναι. Τώρα το 17 θέλει. Χρόνια φίλε. Τώρα το 2002. Γιώργος Κούδας. Η ΔΕΗ φταίει. Που δεν μας. Δεν σου κόβει κόλ το ρεύμα να είσαι με καντήλια. Σωστά. Με γεννήτριες. Γιατί εμένα. Όπως περιμένω να πάρει εμένα τηλέφωνο η ΔΕΗ τώρα. Ναι. Κάποια στιγμή. Το εύχομαι πραγματικά σου. Γιατί εμένα φίλε. Καταρχήν έκανε διακονισμό ο Μεγάλος Άρης. Φίλε. Με τη ΔΕΗ. Ναι. Και εγώ αυτό το πληρώνει. Αυτό το διακονισμό το θέλω κι εγώ. Τι πόσο το πληρώνω. Θα δώσει 150 χιλιάρικα μπροστά. Γιατί έδωσε 150.000 ευρώ. Αναλογικά θα πάει. Αναλογικά θα πάει, είναι πτωχευμένη η ΠΑΕ Άρης που ήταν τα προηγούμενα τέτοια. Τουλάχιστον όμως γιατί μαζεύτηκε το τέτοιο. Γιατί το πλήρωνε ο Άρης. Δεν το πλήρωνε το κράτος. Σωστό. Σωστό. Ούτε νομαρχία. Ούτε νομαρχία. Ούτε νομαρχία. Ψωμιάδης. Παναγιώτη. Φίλος μας. Όχι, ο Διονύσης το είπε. Τι είχε κάνει την αποκάλυψη ο Διονύσης. Τι. Μέχρι να βγει ο Διονύσης και να πει ναι, πληρώνει νομαρχία το ρεύμα, μας γάζαν τρελούς. Είστε ψεύτες, προπαγανδιστές, αλήτες και τέτοια. Βγήκε ο Τακινάρτη πριν, πώς το λένε αυτό στον Κόλκα, ρε. Πήγα να λέει στο λεωφορείο, που λέει, περνάει λέει το λεωφορείο και λέει γήπεδο Πηλέας. Τι Πηλέας του λέω, το πάκουν το γήπεδο. Ω, τι ζούμε. Δεν ξέρεις ότι η στάση όμως. Τι ζούμε πραγματικά. Δεν το άκουσες. Όχι. Που πήγε και έπιασε τον οδηγό και τον πήρε λέει τον οδηγό και του λέει πάμε τώρα εκεί που σου είπε, ποιος σου είπε να λες Πηλέας. Δεν το άκουγες. Πληκτική εκπομπή ψυχιατρίου κανονικά. Κώστα. Τελικά πώς λέγεται το γήπεδο Κώστα? Ποιο γήπεδο? Το γήπεδο. Πάοκ Σπορτς Αρένα. Επίσημα πώς λέγεται. Πώς είναι καταγεγραμμένο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Κλειστό γυμναστήριο ΠΑΟΚ. Πότε άλλαξε το όνομα? Δεν ξέρω. Μετά το Final Four. Που είχα κάνει συνέντευξη. Του Παναθηναϊκού. Μα εκείνο ήταν το πρώτο. Που δεν υπήρχαν οι. Τα σήματα αυτά. Άντε πάλι. Εκεί ήμουν Κώστα, ήσουν. Να. Μαζί ήμασταν. Εγώ δεν ήμουνα. Ήμασταν μαζί. Αγωνιστικό χώρο ήμουν. Γραφείο τύπου μου να χρήσατε. Πάλι τα έπαιρνε αυτό. Πάλι. Το Βασιλακόπουλο! Ναι. Πάλι. Να κάνει συνέντευξη τότε στεριό. Αποκλειστική στον Α. Παύλο Γιαννακόπουλο. Είσαι στο γηπεδούχο. Πολύ καλή. Τον αείμνηστο. Ναι. Με Βασίλη Σκουντή. Και τον είχα πάρει μέσα από το γήπεδο και ήταν το link τότε στημένο έξω από τα κάγκελα. Στέριο. Και τον πήρα και ήρθε ο γίγαντας. 100 φορές μας το έχει πει. Και περπατούσε και δεν πάει τώρα. Λέγε, και πει ένα ευχαριστώ πολύ και πήγε. Αποκλειστικό. Όπως έκανε αποκλειστικό στέριο για να τα ξέρουν αυτά. Ναι, ναι. Τον Πατατούδη. Oh. Μετά το κύπελο που πήρες με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις πώς έγινε αυτό το αποκλειστικό. Έχουν πάει όλοι να κάνουν τον Πατατούδη στα γραφεία της Ιντερσάτ. Πώς λέγονταν αυτή. Ναι, Ιντερσάτ. Μπράβο. Όλοι οι συνάδελφοι είναι εκεί. Τότε δεν έχει Viber, Messenger και τέτοια και θα γίνει μια δήλωση εκεί. Τότε που παίρναν δώρο με το χέρι εννοείς. Άλλο αυτό. Ναι. Είναι όλοι στην Ιντερσάτ που είχε και ΠΑΟΚ κάτι, είχε ΠΑΟΚ TV. Είχε γίνει μια περίοδο. Έχει γίνει προσπάθεια. Κάτι τέτοιο είχε γίνει νομίζω, ναι. Με... Ναι, εκεί ήμουν εγώ στον Alpha Digital και ήρθαν να με δείρουνε. Μπράβο. Στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Σπάγαν τα τέτοια. Στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ναι. Και έχουμε πάει στον Alpha, εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουν πάει στην Τούμπα. Και έρχεται πρώτα από την Τούμπα ο γίγαντας. Αποκλειστικό. Ω, κεφαλιά. Κεφαλιά όντως.
Είμαι πολύ χαρούμενο που πήρα. Θα πάρουμε και άλλου τίτλου τρόπου. Λοιπόν, θα μα πει για τον μπάσκετ του Άρη ποιο παίκτη παίρνει. Το Fitzpatrick. Το γλωσσοδέτη. Fitzpatrick. Ναι, αλλά για να πάρει παίκτη τον παίρνει ή τον θέλει. Αυτή τη στιγμή τον παίρνει. Τον παίρνει. Πρέπει Κώστα να λυθεί τον μπαν. Τα λεφτά υπάρχουν για να λυθεί τον μπαν. Η πρώτη δόση να καταβληθεί στον Weaver. 18.000 είναι, δεν είναι πολλά. Από εκεί και πέρα έχουν ήδη κατατεθεί 15.000 ευρώ στην εφορία, αλλά χρειάζονται για κάποια άλλα μαθήματα. Άλλα τόσα. Για να λυθεί το ζήτημα. Συγγνώμη, τι ρύθμιση είναι αυτή, ρε φίλε, 30.000. Δεν είναι ρύθμιση, τα τρέχοντα είναι. Τα 15 που δόθηκαν. Ναι. Τα 15 που πήγαν στο 99. Ήταν το 99. Ποια τρέχοντα τώρα, 15.000 εφορία. 38. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι, για να πάρει ενημερότητα. 2-3 μήνες, φίλε, αυτό είναι. Ναι, εντάξει. Γιατί έχει πληρώσει, γιατί έβγαλε τα δελτία, αν θυμάσαι. Άρα η εοφυλή είναι λογικά σκεπτόμενος. Συμβολέων. Από το Σεπτέμβριο και έπειτα, τα τρέχοντα. Τα ΦΠΑ, αυτά, τα εισιτήρια. Ναι, τα, ναι, ναι, τα τρέχοντα, ναι. Αυτά είναι. Τα εισιτήρια κρατιούνται, Χρύσανθε. Όπου. Από το σύστημα. Πώς κρατιούνται. Πληρώνω 10 ευρώ. Παίρνω εισιτήριο στο εκδοτήριο. Δεν πρέπει να αποδώσω από τα 10 ευρώ τα 2 στο κράτος. Το 1, κρατιούνται, αυτό σου λέω. Πώς κρατιέται. Πάω εγώ και δίνω 10 ευρώ, ρε φίλε. Α, στην εφορία λες, ναι, ναι, λες το ταμείο. Ναι, το ναι. Ταμείο. Όχι, εγώ νόμιζα τα ηλεκτρονικά. Πάμε παρακάτω. Τα ηλεκτρονικά είναι άλλο, εντάξει. Πώς θα γίνει αυτά τα χρήματα. Άρα θες ένα 50 με λίγα λόγια. Για να παίξει αυτή πολλά, τη στιγμή. Ναι, αλλά μάζεψαν 30 τόσα. Μαζεύτηκαν τα 30 τόσα. Από τον ερασιτέχνη, από την ΠΑΕ, ένα πεντοχίλιαρο, από τους οργανωμένους. Βλέπω μια κινητικότητα, κάθε μέρα διαβάζω. 3 διαρκείας πήρε αυτός, 20 διαρκείας πήρε αυτός, 15 διαρκείας πήρε αυτός. Τέλεια. Θεωρητικά λοιπόν, κύριε Γουλιέλμο μου, έτσι όπως είναι η κατάσταση τη στιγμή, πρέπει να βάλεις ένα δεκάρικο εσύ. Αν δεν μπορείς να βάλεις ένα δεκάρικο, άμα δεν έχει ένα δεκάρικο, ναι. Να πει παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Παραδίδω την ομάδα, σώστε τη. Δεν μπορώ εγώ άλλο. Γιατί, αν δεν μπορείς να βάλεις ένα δεκάρικο, ένα κοσάρικο, ένα τριαντάρι, γιατί έβαλες όσα έβαλες. Που έλεγα και χθες το λαμπαουτάρι. 2,5 εκατομμύρια είπε ότι έβαλε. Το σχολίασα λοιπόν αυτό, Κώστα, και μάλιστα. Λέτε εξής. Εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί αν κάποιος άνθρωπος έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια, δεν θα είχε η ομάδα αυτές τις υποχρεώσεις που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήταν όλοι απλήρωτοι. Αφού πλήρωσε τα παλιά, ρε Χρυσανθέ. Κώστα, τα παλιά ήταν σύνολο 3,5 εκατομμύρια περίπου με 4. Κατά πλήρωση 2,5. Αν έχει πληρώσει 2,5 από τα 3,5, έπρεπε τώρα να χρωστά 0 στα παλιά. Και έκανε και ομάδα και άκουε πέρσι το, πλήρωσε και. Έπρεπε και να χρωστά 0 στα παλιά, Κώστα. Με 2,5. Όταν χρωστά 3,5 ναι. Και έχει 2,5 και δίνει 2,5, θα έπρεπε να είναι 0. Δεν είναι τόσο απλά λογιστικά, νομίζω. Ναι. Εγώ λέω. Α, και επίση και κάτι ακόμα. Σου ζητάνε λοιπόν ο ερασιτέχνης από πέρσι τα στοιχεία για αυτά τα 2,5. Αν λοιπόν έχει δώσει 2,5, πα, του πετά τα μούτρα τα 2,5 εκατομμύρια. Και αν έχει πληρώσει 2,5, εγώ δεν τον ξανακράξω τον Γουλιέρμο. Εγώ λέω ότι 2,5 εκατομμύρια αποκλείεται να έχουν μπει. Αποκλείεται. Αν όμως υπάρχουν, πέρα ότι θα τα φιλοξενήσουμε εμείς τα στοιχεία, εγώ δεν θέλω να τα δώσει σε μένα. Ας τα δώσει το Λευτέρη τον Αρβανίτη, να πει να ρε φίλε, εδώ είναι 100 ο Κούσης. Έβαλα αυτό, ναι. 20 ο Τσαλτίδης, 30. Ναι. 150. Δεν λέω. Πάντως μπράβο του, γιατί είναι πολύ καλός δικηγόρος για να μπορεί να έχει 2,5 εκατομμύρια να δώσει στον Άρη. Ναι. Εγώ λέω δεν, είναι, δεν υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια, ούτε μία στο 2,5 εκατομμύριο. Μπράβο στο Willy. Ναι, εντάξει. 2,5 αρέα έβαλε. Τα φέρνεις λοιπόν τα στοιχεία, τα δείχνεις στον ερασιτέχνη, όχι σε μένα ή σε σένα. Εμένα, εγώ θα εμπιστευτώ τον ερασιτέχνη, αν βγει ο Αρβανίτης και πει παιδιά, όντως ο άνθρωπος έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια. Δεν θα ζητήσω άλλα στοιχεία. Γιατί να ζητήσει ρε φίλε, αυτή η εσωστρέφεια σας και εμάς έφαγε. Δεν είναι εσωστρέφεια, Κώστα. Και η λογιστικομανία. Είναι έλεγχος, Κώστα. Μεγαλομέτοχος είναι η εταιρεία του. Του ερασιτέχνη, Κώστα. Ότι γουλάρω. Τι. Μεγαλομέτοχος είναι. Γουστάρω εννοώ, ήθελα να πεις. Γουλάρω. Ωραία, μεγαλομέτοχος είναι. Ναι. Ωραία, γιατί τότε παίρνει τα λεφτά η εταιρεία από την ΠΑΕ και από τους οργανωμένους. Αφού είναι η εταιρεία του. Βοήθεια στην εταιρεία είναι. Βοήθεια στην εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε, το δέχομαι. Εγώ θα πω απλά, επειδή έχω πληροφορηθεί έναν διάλογο που υπήρχε ανάμεσα στον μεγαλομέτοχο και τους οργανωμένους. Μάλιστα. Έχω πληροφορηθεί ότι ένας μίλησε μόνο μία φορά. Ναι. Στην είπε. Κουβέντα που έγινε το αν θα πέσει ή δεν θα πέσει ο Άρης. Και τι θα γίνει μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Ωραία. Επειδή είπε μια ατάκα εκείνη δεν τη στιγμή. Θα πέσει. Επειδή είπε μια ατάκα εκείνη τη στιγμή ο μεγαλομέτοχος, του απάντησαν οι οργανωμένοι με δύο λέξεις. Κανόνες την πορεία σου. Όχι, με δύο λέξεις. Τέσσερις είναι αυτές. Με δύο λέξεις. Α, σίγουρα θα είπε, δεν ξέρω τι είπε. Υποθέτω ότι είπε, και να πέσουμε ρε παιδιά, τι έγινε. Δύο λέξεις.
Θα σας πω εκτός αέρα. Γιατί είναι προσωπικά. Καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι. Λοιπόν. Έχουμε και άλλο μπάσκετ τώρα. Έχουμε τι σύνδεση. Θα γίνει, Στέριο, συνδεόμαστε. Να τηλέφωνο ο Νίκο Μοσχοβίτη. Να τον πάρω εγώ. Διαφημίσεις. Ναι. Πώς θα κάνω όλο αυτό. Δεν μπορούμε. Πρέπει να το τούτ. Έλα, το τούτ. Από εδώ, το τούτ. Πρέπει να το τούτ. Έλα εδώ, έλα από εδώ, φέρε με το τηλέφωνο. Το έγραψε το τηλέφωνο. 6952. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε μικρό. Να πούμε λίγο στην. Δώστε και 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λάρισα Κυριακή στις 6 στην Τούμπα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, στο 45-26. Λοιπόν, πάω γρήγορα στο break, ναι, για να προλάβουμε τη Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εδώ μας επιστρέψαμε. Θα πάμε στο παλατάκι, φαντάζομαι, σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχει Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για ενώπιση του αυριανού αγώνα με τη Σαραγώσα. Πού στην Κρίνη εκεί στο, στην παραλιακή. Αυτό το είπε. Στέριο. Είναι ανοιχτό για εκδηλώσει εκεί το παλατάκι. Αποκαλύπτει ο κόκκινος πρωταθλητής Παύλα Γαύρος, Παύλα Γάτα, Παύλα Άνφαμε και τα λοιπά. Ναι, ότι. Ότι μεταξύ άλλων στην επιστολή. Μιλά στο μικρόφωνο. Στον Υπουργό Αθλητισμού γράφει. Ναι. Τα λάθη της διαιτησίας είναι ατέλειωτα. Πάντα εις βάρος μας. Και πάντα υπέρ άλλης ομάδας. Απίστευτο. Οι άνθρωποι είναι. Πραγματικά δηλαδή, όντως, ναι. Εντάξει. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με διαρροές του κόκκινου πρωταθλητή Γαύρου Γάτα. 3-1. Πάμε λίγο. Νίκος Μοσχοβίτης. Πάμε, Νίκος. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Αρχηγός. Δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Από τότε που ήταν παίχτης και μέσα στο γήπεδο έδειχνε και προπονητικές του ότι έπαιρνε ηγετικές καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι. Και σαν βοηθός προσωπικά εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε το έχουμε ό,τι καλύτερο για μην βλέπω θέση που έχει από φέτος. Και το ελπίζω να πάνε όλα καλά. Γιατί θα το θέλετε. Καταρχήν θα έχουμε συγκέντρωση για περισσότερο χρόνο, αν μπορέσουμε για 40 λεπτά και στο μπάσκετ γενικά θέλουμε βελτιώσεις και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι μια διαδικασία την οποία θα χρησιμοποιήσει το άρεμο. Αλλά είναι ότι ο στόχος είναι το ποτάμι θα δημιουργεί πίεση στο γεγονός ότι η ομάδα είναι τελευταία σε αυτό. Είμαστε. Ο τελικός στόχος σίγουρα είναι το πρωτάθλημα. Είναι το πρωτάθλημα. Αλλά και την Ευρώπη δεν θα την αφήσουμε έτσι. Είναι στο ΠΑΟΚ και πρέπει κάθε παιχνίδι να το διεκδικούμε. Τώρα αν υπάρχει άγχος στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια τέτοια. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και θεωρώ ότι θα πάμε όλα καλά. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο να συνδεθούμε. Ακούσαμε τον Βαγγέλη Μαγαρίτη, τελευταίος του φίλου σου. Ωραία. Ενώπιον του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Σαραγώσα. Αύριο ΠΑΟΚ εδώ υποδέχεται τους Ισπανούς για την έκτη αγωνιστική. Καλή είναι αυτή, Νίκο. Είναι από τις καλές ομάδες ομίλου, από τις καλύτερες θεωρητικά. Όπως είπε και ο Βαγγέλης ο Μαγαρίτης, θεωρεί ότι είναι ίσως και η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου. Τι ρεκόρ έχουν αυτοί, θυμάσαι? Στον όμιλο είναι στο 3-2 και στην Ισπανία είναι στο 6-3. Γνώρισαν μια ήττα κακή, ας το πούμε, γιατί ήρθε με μεγάλη διαφορά από τη Βαλένθια το Σάββατο. Αλλά η Βαλένθια του διάστημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα κάναν μια γκέλα, ξεκινήσαν πολύ καλά αυτοί. Ναι, ναι, και γνωρίστηκαν πολύ να κερδίσουν τους Όγκρους τη Σομπατέλη. Τους κέρδισαν με ένα πόντο στην Ισπανία. Και γενικά δεν έχουν την ίδια έτσι, ας το πω, σταθερότητα που μπορεί να έχουν στην Ισπανία. Ξεκίνησαν πολύ καλά πάντως τη σεζόν. Έχουν ένα προπονητή εκεί που είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχουν προσθέσει και αρκετή εμπειρία από κάποιους παίκτες που έχουν σε καλές εικόνες από Ισπανία, όπως ο Βάσκεθ, όπως ο Σαν Μιγγέλ Πέρες που ήταν και στην Αρίς παλιότερα. Γενικά είναι μια ομάδα που προέρχεται από την ΑΣΕΜΠΕ και δεδομένου ότι και εμείς, όποια ομάδα πέφτει από μια ελληνική ομάδα, νομίζω ότι είναι το επίπεδο σε λίγο παραπάνω από τις ελληνικές. Οπότε είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ αύριο, αλλά είναι ένα μάτσο το οποίο μετά και την νίκη που έκανε με την Πρίντιζη, αν καταφέρει να το κερδίσει και αυτό αύριο, κρατάει ζωντανές ελπίδες για συνέχεια στην διοργάνωση. Προφανώς και αυτή την εβδομάδα ΠΑΟΚ που έχει αύριο με την Σαραγώσα και το Σάββατο με το Ρέθυμνο, τα παιχνίδια, αυτό που τον καίει και τον ενδιαφέρει προφανώς και μετά του Σαββάτου. Για ευνόητους λόγους. Αλλά το αυριανό μάτς
είναι μια ευκαιρία, αν καταφέρει να έχει μια εικόνα όπως με την Πρίντιζη, αν καταφέρει να έχει μια εικόνα όπως με την Τιζόν, παρότι έχασε, να διεκδικήσει την νίκη και εφόσον την πάρει να κρατάει και βαθμολογικό κίνητρο για τη συνέχεια στο Champions League. Δεν είναι εύκολο, προφανώς και είναι αρκετά δύσκολο, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, κανένας δεν παίρνει να χάσει, προσπαθεί στο Champions League, παρότι θεωρητικά φέτος δεν έχει πολλές ελπίδες, τις απεσυντώσεις κρατήσει ζωντανές. Εικόνα την Πρίντιζ την προηγούμενη εβδομάδα, κράτησε κάποιες ελπίδες. Αν καταφέρει να κερδίσει και αύριο τη Σαραγώσα, μπορεί να έχει περισσότερες για τη συνέχεια της οργάνωσης που έχει ακόμα και τον νόμο μπροστά της. Το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είναι μια διοργάνωση με μεγάλους ομίλους και τα λέμε μεγάλους ομίλους που έχουν 8 ομάδες μέσα, οπότε τα παιχνίδια είναι πολλά, πολλές φορές να ξεκινήσει άσχημα και στην πορεία να σου έχουν κάποιες νίκες και να έχει μέσα στην πρόκληση. Όταν ξεκίνησε άσχημα, αν καταφέρει να έχει κερδίσει την Πρίντιζ στην Ελλάδα και την Ελλάδα, τώρα που μιλάμε, μπορεί να έχει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκληση μπροστά του. Είναι μια άλλη δυνατή. Πρέπει να σκεφτούμε το ρεύμα τώρα και. Και βλέπουμε. 100%. Συμφωνώ 100%. Το Champions League. Δεν θα το πάρει φέτος ο ΠΑΟΚ, μάλλον. Ναι. Του χρόνου ναι, μπορεί να δούμε. Οπότε, ναι. Γιατί... Προφανώς και το μάτς, αυτό είπε και πριν, θα έρχεται ότι το πιο σημαντικό είναι το μάτς Σαββάτου. Έτσι. Και αν εγώ, ας πούμε, είχα τη δυνατότητα, θα άφηνε εντελώς αυτό το παιχνίδι, το αυριανό, και πνευματικά και σωματικά και θα πήγαινε 100% συγκέντρωση στο μάτς του Σαββάτου. Αλλά ίσως το γεγονός ότι η ομάδα έχει παιχνίδι να 3-4 μέρες, κάποιες φορές να τη βοηθάει στο πνευματικό κομμάτι, να μην έχει την ερώτηση ότι αυτό το πρέπει, ότι πρέπει να κερδίσει ένα Σάββατο, έχω το ρεύμα που είναι από αυτά τα μάτια που πρέπει να τα κερδίσει. Αν συνδυαστεί μια νίκη αύριο αυτό, νομίζω θα πάει και με πολύ καλύτερη ψυχολογία. Σωστό. Στο μάτι με την ομάδα από την Κρήτη. Νομίζω, Νίκο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα τελικό μπροστά του με το Ρέθυμνο και ένα μάτι με τον Πανιόνιο. Ας τελειώσει πρώτα με το καλό, το πρώτο με τους κριτικούς. Απλώς στο δικό μου το μυαλό είναι μια ευκαιρία. Έχει ο ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να πάρει δύο νίκες. Να είσαι άνετος, φίλε. Και να πάρει τεράστια ανάσα. Δηλαδή να πάει μέσα σε 10 μέρες. Σε αυτό που λες, αν μετά από 9 αγωνιστικές στην μπάσκετ λίγο ο ΠΑΟΚ έχει 4 νίκες, είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί αν ενδεχομένως να έχει ο ΠΑΟΚ μία ή δύο. Ναι. Ξέρω ναι. Μία. Ναι. Εγώ. Θα μου πεις, γι' αυτό είπα πρώτα, η νίκη με το Ρέθυμνο είναι το νούμερο ένα. Τώρα δεν μπορεί να πάρει. Ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή συγκυρία. Ξέρει καλή συγκυρία. Ότι αυτά τα παιχνίδια τα έχει εντός. Αν δεις, ο Άρης τα έχει ανάποδα. Ο Άρης τα παιχνίδια τα δύσκολα τα έχει εντός και τα θεωρητικά πιο εύκολα τα έχει εκτός. Αλλά δεν είναι εύκολο πλέον για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να παίξει στη Λάρισα. Βέβαια, κανένα. Δεν είναι εύκολο από ό,τι φαίνεται. Φυσικά. Κανένα μάτσο. Όπως επειδή δεν είναι εύκολο μάτσο τον ΠΑΟΚ, θα το παίξει και με το Ρέθυμνο. Ναι. Το Ρέθυμνο έχει ρίξει ένα του Άρη και Προμηθέα και δεν τους έχει κερδίσει γιατί απλά εκμεταλλεύτηκε το ότι αυτοί προετοίμαζαν το Ρέθυμνο, προετοίμαζαν παιχνίδι μια εβδομάδα και η Άκη το προετοίμαζε ξέρω δύο μέρες και το Προμηθέα το ίδιο. Έπαιξε στα ίσα και κέρδισε με το άλλο δικαστήριο. Έτσι, ομάδες που θεωρητικά και ουσιαστικά, όχι μόνο θεωρητικά, είναι στο επόμενο επίπεδο από αυτή που είναι τώρα έθιμο, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ, ο Λάρισα, ο Άρης και όλα αυτή. Mm-hmm. Κέρδισε και τους κόμπους και τους δύο στην Ευρώπη. Οπότε είναι μια ομάδα για τα καλή. Λοιπόν, έχει και ο Κώστας Χαλαμπίδης, που θα ακούσουμε από την αρχή τον κομμάτι του ΠΑΟΚ, να μας πει και για το παιχνίδι με την Σαραγώσα. Για το παιχνίδι με την Σαραγώσα, γιατί τώρα το μυαλό μου εκεί από το βράδυ αύριο θα ασχοληθεί με 100% και με το ρεύμα. Οπότε έχουμε ακούσει ένα κομμάτι των δηλώσεων του Βαγγέλη Μαργαρίτη. Πάμε σε λίγο να ακούσουμε και τα Κώστα Χαλαμπίδη, το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Ενώ ψευδένεις αναμέτρησης, εκτά η ώρα με την Σαραγώσα. Αύριο στις 7 είναι το μάτσα. Ναι. Ακούμε Κώστα Χαραλαμπίδη. Σε δευτερόλεπτα θα τα ακούσουμε. Να εναρμονιστούν και όλοι οι συνάδελφοι. Να ετοιμαστούν τα μικρόφωνα. Εγώ θυμίζω ότι ο Καλογέρας είναι μαζί μας αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίων 19, στην Παλαιά Συμμαχία Ορεοκάστρου και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιώ στη Θέρμη. Otokalogeras.gr. Και Repair Store. Επίσης με τρία καταστήματα. Να εκμεταλλευτώ, Νίκο μου, από τους χορηγούς. Τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11 στο κέντρο της πόλης, Βασιλείου Σόλας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Και repairstore.gr φυσικά. Και Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Δυτικά εξυπηρετεί, αλλά πλέον και στο κέντρο, delivery κανονικά. 62-85-86 το τηλέφωνο. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινελί, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα και κάτι καινούριο από τον Mr. Gold. Επαναλαμβάνω, πλέον και στο κέντρο της πόλης, πέρα από τα δυτικά που εξυπηρετεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι σήμα κατά τεθέν, ειδικά οι φοιτητές νομίζω ότι
Την έχουν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση την πίτσα του Mr. Gold. Μεγαλώνει γερά παιδιά, ως γνωστό. Αλήθεια να το πεις. Και ειδικά η πίτσα με μερέντα, φίλε. Ναι. Δηλαδή παίρνει τι δύο super special κτλ. Τώρα στα ζαλάμια, στα κασέρια, στα σέα, στο αμέσω και στο τέλο για σβήσιμο δεν θε πάντα ένα γλυκάκι. Τι καλύτερο να φας, πίτσα με μερέντα. Εκπληκτικό. Μοναδική συνταγή Κώστα. Ωραίο. Ρετζίκη, εξυπηρετούμε, να σου θέλουμε. Εάντε, τι κάνει. Θέλουμε, κανονίσω. Λοιπόν, απλά επειδή σε είδα σε μια φωτογραφία χθε με τον Ντέπιτ, λέω να σου στείλω καμιά σαλάτα καλύτερα. Ο νέο security τη Καϊρακλή. Πόπο. Ωραίο φαινόμενο όμω. Μάζα φωτογραφία. Φουσκωτό, ναι. Πολύ φουσκωτό. Ο φακό σε βάζει, κυρία μου. Ναι, ναι. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Ναι, δεν έχει πρόβλημα, αλλά ήταν πολύ φουσκωτό, Κώστα Μάκη. Νομίζω ότι. Ότι έπεσε η γραμμή τον Νίκο Μασκοβιτή. Όχι. Νίκο. Περιμένουμε να συζητήσουμε όλοι οι συνάδελφοι και είμαστε. Έχει βγάλει καλές διευκρινήσεις Super League, ναι, στην κουβέντα που κάναμε πριν από μια εβδομάδα. Ποιοι πέφτουν, ποιοι ανεβαίνουν, πόσες κτλ. Μας τα πει όλα. Για να είμαστε ενημερωμένοι. Η Super League ή η Super League 2. Η Super League ξέρουμε, δεν ξέρουμε, ρε φίλε. Super League, Super League. Α, τα έβγαλε τέτοιο. Ναι. Διευκρινήσεις απαραίτητες. Ναι. Ακόμα δεν συνδέθηκαν. Περιμένουμε, περιμένουμε. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου, κάνει το θέμα τώρα σίγουρα. Εννοείται, εννοείται. Αλήθεια τώρα λες. Όχι, όχι, ο συγκεκριμένος είναι πάντα συνδεδεμένος. Α, φίλος μου είναι ο προπονητής σου, να ξέρεις, ε. Είναι από τους λίγους στο χώρο του μπάσκετ. Ο Κώστας. Με τον οποίο έχω, ναι. Ο Κώστας το ξέρει. Το καλύτερο παιδί είναι ο Κώστας. Ρώτα τον. Ρώτα τον, είναι στην εκπομπή του Χρήστα Τσαλτίδη και του Κώστα Κούσα. Για ποιον από τους δύο θα σου πει. Πες τον Άρη, φίλε. Ο, σου θυμίζω. Ναι. Μια περίοδο. Το Ηρακλάκι. Όταν ήρθε Sport Expo στο Ηρακλάκι, αυτό είναι ο Νίκο Μασκοβίτη. Με τον Πάοκ ήταν ο μόνος που βγήκε φωτογραφία εκεί. Ναι. Σε μένα. Μπράβο. Παράσιμο. Πολύ σωστός, όχι. Και καλό παιδί είναι. Και πολύ καλό παίκτη. Το καλύτερο παιδί είναι. Καλά, το καλύτερο παιδί δεν απροδεύει πολύ. Αν είναι το καλύτερο παιδί. Να γίνει και λίγο τέτοιο θέλει. Το καλύτερο παιδί. Αλλά είναι και καλό προπονητή νομίζω. Πάμε να τον ακούσουμε. Χαιρετίσματα. Δεν ακούμε τίποτα. Δεν τώρα ερώτηση ήταν. Είναι πολύ αθλητική ομάδα που ξέρω ότι ζητάει μες στο γήπεδο και όλα τα παιχνίδια της εμφανίζεται πάρα πολύ έντονα. Δεν ακούγονται οι ερωτήσεις. Δεν ακούγεται τίποτα. Μιλάει μέσα από το στόμα του. Ναι, ναι. Βλέπουμε και απολαμβάναμε τη Θεσσαλονίκη πολύ μπασκετική τίτλους και τα λοιπά, αλλά είμαστε στην πραγματικότητα. Θα αντιμετωπίσουμε αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς. Όσο στόματα και νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή είναι ανταγωνιστική απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε ένας πιθανό της θέσης να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Λοιπόν και να μας βάζουμε στο πρόγραμμα που έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία γιατί πρέπει να κάνουμε τέτοια διαχείριση της αγωνιστικής μας κατάστασης και των παιχνιών. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά τρεις μέρες τώρα που παίξαμε Κυριακή. Μέχρι το Σάββατο θα έχουμε παίξει τρεις μέρες αγώνες. Δεν χρειάζεται διαχείριση και τώρα τα παιδιά γνωρίζουν ότι το περιβάλλον είναι αυτό, τις συνθήκες είναι αυτές. Και θα πρέπει να είμαστε συνέχεια. Θέλουμε να κρατήσουμε λίγο ακόμα, θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό και να την κρατήσουμε. Εγκομιστική φέρντα. Αυτό που πρέπει να κάνουν τα παιδιά, το γνωρίζουμε αυτό που προσπαθούν να συμφυσίσουν και εμείς είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να παλεύουμε για κανένα λόγο και σε κανένα αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και μόνο πρέπει να παλεύουμε.
Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα που μισθά τα οποία δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτήν την εταιρεία. Χρειάζεται χρόνος, ξέρουμε ότι δεν έχουμε τέτοιο χρόνο και προσπαθούμε μέσα σε αυτές τις ίδιες προπονήσεις που κάνουμε κατά την διάρκεια της εβδομάδας να περνάμε μικρά πραγματάκια ούτως ώστε κάποια στιγμή αργότερα όλα αυτά να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτή δεν θέλω να το πω. Είναι σημαντικό μας, όπως είναι και κάποια τα προηγούμενα, όπως είναι και κάποια τα επόμενα. Δεν έχουμε τη στιγμή την πολυτέλεια, και που λέμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, ποια είναι λιγότερα σημαντικά. Για μας υπάρχει ένα λεγόμενο ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να φτάσουμε στην δεύτερη με ξεκίνημα που ξέρουμε και θα πρέπει να έχουμε και μεγάλη μας μέση. Ναι, χθες προληπτικά δεν προπονήθηκε, αλλά είναι σε καλή κατάσταση να σου πω σε εμάς εσύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Χαρλάμπηδη. Το παραδόχιο ρομπονίζει του ΠΑΟΚ ότι όπως και να το κάνουμε, οκ, υπάρχει το αυριανό παιχνίδι που είναι σημαντικό και είναι δύσκολο μάλλον, αλλά μπροστά υπάρχει και ένα μάτσο με το Ρέθινο που είναι το πιο σημαντικό. Προσπαθεί όσο μπορεί να περάσει διάφορα πράγματα. Εξήγησε και ίδιος ότι δεν είναι και τόσο εύκολο μέσα σε μικρό διάστημα ρομπονίσεων, γιατί όντως, αν το δει κάποιος ειδικά αυτήν την εβδομάδα, πάει κάποιος Κυριακή, παίζει αύριο, παίζει και το Σάββατο, μέσα 6 μέρες έχει 3 μάτς, είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν πολλά πράγματα στις προπονήσεις. Αν δούμε πώς θα είναι αύριο με την Σαραγώσα και βέβαια το πιο σημαντικό μάτι είναι αυτό του Σαββάτου και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από την δηλώση του Χαρλαμπίδη και από την δηλώση του Βαγγέλη Μαργαρίτη. Βοηθά του πήραμε. Βεβαίως. Ποιος είναι? Στάφη Νερατζάκης. Νερατζάκης. Ξεκίνησε στη Λάρισα φέτος με τον Φραγκιά, στο Κολοσσό ρόλο παλιότερα. Είναι βοηθός του πολιτή. Κανονικός. Δηλαδή ούτε κάποιος που θα ήθελε να δουλέψει πρώτος, ούτε κάποιος άλλος ο οποίος θα δουλέψει πρώτη φορά ως βοηθός και θα χρειάζεται χρόνο. Συγκεκριμένως έχει εμπειρία, έχει εικόνες και νομίζω ότι μπορεί να αφομοιωθεί άμεσα, γιατί όπως είχαμε εξηγήσει και σε προηγούμενη, νομίζω πάλι έτσι media day ήμασταν, δεν μπορούν να δουλέψουν δύο άτομα για παιχνίδια να τέσσερις και τέσσερις μέρες. Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν ζωτικής ανάγκης το να έρθει ένας βοηθός στην ομάδα και τώρα έχει σωθεί συμφωνία με τον Τάφη Μαραντάκη. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Okay. Με τους συνδεσμίτες τι έγινε χθες, Νικό? Όπα. Καλά εσύ. Όχι. Καλά κάνω όπως γιατί ήταν σημαντική συνάντηση και ήταν συνάντηση που... Σημαντικά εμείς τα ρωτάμε, παιδιά. Πήγαμε τα πράγματα αρκετά καλά στη λογική ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή βρέθηκαν περίπου 30 φίλοι του ΠΑΟΚ με προσωπώντας συνδέσμους. Τους εξηγήθηκε το πώς είχε η κατάσταση του εμένα στιγμή. Περισσότερο αυτό ήταν και πολύ ενημερωμένοι για το τι γίνεται στην ομάδα. Και το πιο σημαντικό για μένα δημοσιεύτηκαν μεγαλύτερη στήριξη στην πορεία. Δεν ξέρω αν αύριο θα αποτυπωθεί αυτό, το θεωρώ δύσκολο να πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή η υπόσχεση θα... Με το Ρέθινο τι ώρα είναι? 4 παρά. Σε αυτή την πολύ ωραία εμπορική ώρα, 4 παρά το. Το Σάββατο? Ναι, ναι. Ποδόσφαιρο πάω, πότε παίζει? Θα έρθω. Κυριακή. Ωραία. Θα έρθει ο Κώστας. Θα έρθει. Νίκο, εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία. Να τον περιμένετε. Δευτέρα παίζουμε Αθήνα εμείς, οπότε. Ωραία. Οκ. Έγινε, Νίκο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν από Νίκο Μοσχοβίτη. Το ρεπορτάζ νομίζω κάτω το πιστικό. Θα το ακούσαμε και. Ματσάρα, καλό είναι αυτό αύριο. Θα πάω. Αριδίνο. Όσα όσα. Ζένα η Σαραγώσα. Κώστα, δεν μου λες που τα λες όλα, φίλε. Όλα τα ρωτάω εγώ, τα πάντα. Ναι, τα μια, πάντα, όλα, μια όλα, πάντα, όλα. Πάντα, λίγο, ο Δρακόπουλος που πήγε στους συνδεσμίτες, με τους συνδεσμίτες, τι έγινε, Κώστα? Πάμε για διαφημίσεις. Όχι, επειδή Κώστα τα λέμε όλα στην εκπομπή. Για διαφημίσεις. Για τους οργανωμένους με Γουλιέλμο είπαμε. Για τους οργανωμένους με. Με πού φάνε πάλι. Με αυτό είπαμε. 3.000 εισιτήρια δώρο από την εκπομπή. Έχετε ακόμα. Κατάλαβε, Στεριό. Για να μπείτε στην κλήρωση για τα πάντα. Τα είπανε. Τα είπανε. Μετά το μάτς. 3 ώρες. Κατάλαβε. Στεριό. Τα είπανε. Τα είπανε. Είναι καλό που τα είπανε. Πάμε ξανά. Έχετε ακόμα 25 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Λάρισα, Κυριακή στις 6, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο στο 5 45 26, η κλήρωση κλασικά 2 παρα 2, 2 παρα 3.
Αυτά, πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει και... φίλος ακροατής Παοκτσής, ναι, που λέει: καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Βάλτε με στην κλήρωση και τον Παοκ. Φίλε, φίλες, βλέπεις. Βλέπεις, Στέργιο! Το λέει από ευγένεια για να κερδίσει το δώρο, ρε. Νομίζω είναι αυτός που κέρδισε τις τάπες την προηγούμενη εβδομάδα. Συνέχεια είναι. Που έχει κερδίσει όλα τα δώρα του Λίμπερο. Όλα, όλα. Μπράβο, φίλε! Μπράβο, Βαγγέλη! Μπράβο, φίλε, ξαναστείλε! Έχει γεμίσει το σπίτι του αυτός. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτό ήτανε. Τι, κι άλλα δεν έχουμε να πούμε. Κι άλλα έχουμε να πούμε, ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο εδώ να φτιάξω. Να σας πω τι γίνεται σε play-off και play-out. Τι είναι αυτό? Να μην ξεφτυλιστούμε. Αυτά που διαφημίζουν για τα οικιακά είδη, τις ευκολίες, τα παίρνει κανείς, πιστεύεις, Χρήσανθε? Τα παίρνουν 100%. Τα παίρνουν. Έχει κοσμάκι. Ένα ψαλίδι τώρα που κόβει, ας πούμε, το κρέας. Ένα ψαλίδι. Τίποτα. Αγορές μόνο από την Κινέζικη εταιρεία που παίρνει ο Κώστας και του έρχονται μετά από 3 μήνες. Τα παίρνει και τζάμπα. Άνοιξε τα μάτια στο λαό, Κώστα. Ο χορηγός των Lakers. Φανταστικό. Τώρα θα βάλω το νέο μου smartwatch που πήρα από την Κίνα. Πόσο? 6,29. 6,29. 1 ευρώ το 0,90 έξοδο αποστολής. Και 5. Για να μην πληρώνεις έξοδο αποστολής. 5,39. Α πούμε τον Καρυπίδη. Smartwatch. Να σου φέρει ένα κανονικό, Κώστα. Να μου φέρει. Βόρο κιόλας, για να τα λες καλά. Ναι, κιτρινόμαυρο. Ξοδεύτηκε πρόεδρος. Ναι, ναι, πάλι. Ο πρόεδρος πάντως όταν πάει στο ρέμο ξοδεύεται, να ξέρεις. Oh. Επίσης είναι πληρωμένη η ομάδα. Εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν ξέρω τι κάνει άλλο. Η ομάδα είναι πληρωμένη. Αυτό με νοιάζει. Να είναι πληρωμένοι οι παίκτες μου. Τώρα από εκεί και πέρα. Θα μας πεις, Στέργιο, τι έγινε με τους Κουβανούς. Τέλος συνεργασίας. Τέλος, γιατί εντάξει. Άντε, γιατί όλα δεν θα τα μαθαίνετε τελικά. Η μόνη εκπομπή που λέει τις αλήθειες. Δεν είναι τσιφλίκ του πατέρα τους. Δεν παίζουν στην Αβάνα. Αβάνα. Ναι, για να το καταλάβετε, βέβαια, φτάσαμε. Για να το καταλάβετε, φτάσαμε Νοέμβριο όμως. Τα έλεγε ο Φιλίππεδ και τον φάγατε. Δεν έλεγανε, Χρυσάνδε. Δεν το φάγαμε, έφυγε μόνος του. Δεν άντεξε. Τι έσκασε ο άνθρωπος. Γιατί νόμιζε την τσιφλίκ του πατέρα τους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για περισσότερες αλήθειες. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Καλά πάει το ρολόι. Τι έχουμε τώρα, παιδιά? Τέπιτς, Κώστα, Τέπιτς. Καλορίζικος. Τι έπαθε αυτό το ταλέντο? Τι είπε, τι έκανε, δηλώσει έκανε. Λοιπόν, χθες ο Μιλένκο Τέπιτς έκανε την πρώτη προπόνηση, πράγματι. Ναι. Στο Ιβανόφιο, φυσικά. Ένας παίκτης έμπειρος, ο οποίος... Τι έκανε? Μπορεί να έκανε στους χορτατζίδες, να τρέχαν έξω, φυσική κατάσταση. Μπορεί να έκανε στο Νιγκάλης Χολ, Στέργιο. Ναι, ναι. Έτσι, στο κρατικό. Στο άλλο κρατικό. Ναι, ναι. Δεν είναι κρατικό. Ιδιωτικό είναι το Άρη. Η Σάλα. Σωστό. Η Σάλα είναι τα Λάβαρα και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Μιλένκο Τέπιτς. Οι πρώτες του δηλώσεις έγιναν χθες το απόγευμα. Ήδη ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει την έρευνα και για έναν ακόμη παίκτη μετά την υπόθεση Γκάρετ. Και ο Τέπιτς, ο οποίος δηλώνει ότι μεταξύ άλλων, Χρήσανθε, ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι η πιο σταθερή ομάδα στην πόλη και οικονομικά και αγωνιστικά και διοικητικά και οργανωτικά. Πού το είδε ο Τέπιτς αυτό, που το ξέρει? Ρώτησα. Ναι, θα έχει καμία 200 φίλους. Ρώτησα και μου είπαν ότι έτσι και έτσι. Για να ακούσουμε. Και αφού είναι η πιο σταθερή. I've been in Thessaloniki, so I'm very familiar with the city and also with the Greek basketball. I know many players that also played with me before, also here in Heracles. I know the coach, and I heard also the many good things about him and generally about the situation and ambitions about the team at the moment of Heracles. So, as you maybe know, I start the season in Italy, and it was not bad, but at the moment strange situation. I wanted to change something, and when I cut the. Μας λέει πως ήταν για αυτόν πολύ ευχάριστο ότι ο Ηρακλής τον κάλεσε αμέσως μόλις διακόπηκε η συνεργασία του με τη Βαρέζε. Είπε ότι είναι βέβαια πολύ ευχάριστο επίσης ότι έρχεται σε μια πόλη στην οποία έχει ξαναπαίξει, γνωρίζει τις συνθήκες, γνωρίζει ότι ο Ηρακλής είναι μια ιστορική ομάδα, γνωρίζει ότι είναι μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει κόσμο, που παίζει σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα με δύσκολες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος όμως είναι αισιόδοξος για αυτή την κατάσταση και πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Την αβάντα στον προπονητή τι μετέφρασε? Αυτός που μεταφράζει. I know the coach, είπε. I heard very good things about him. Εντάξει, το είπε μετά. Αλλά δεν τα λες γιατί πολεμάς στο γραφείο τύπου. Τον Καστρίτη.
it's going to happen step by step. I know step that always expectation step. Of the fans and also of the players is to win every game. But for sure we're going to have a good, great moment. Λέει ότι όλοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα στο μπάσκετ δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Βήμα-βήμα θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο δυνατόν καλύτεροι. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι βεβαίως και θα προσπαθούμε πάντα για την νίκη, αλλά από την άλλη πλευρά θα υπάρχουν πολύ καλές στιγμές, θα υπάρχουν ωραίες στιγμές, αλλά θα υπάρχουν και άσχημες στιγμές στον αθλητισμό. Αυτό είναι το πρωτάθλημα, αυτό είναι το μπάσκετ, αυτό είναι ο αθλητισμός. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Το βήμα-βήμα το μετέφρασες. Step by step. Δεν το είπε ποτέ αυτό που είπε τηλέφωνο. Στέργιο. Είπε good moments, great moments, but also. Αυτό που είπε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Στέργιο, άκουσα το λέει. Ποιες άλλες ομάδες. Είπε ότι θα έχουμε και ήττες. Αυτό εννοεί το νόημα. Ότι είναι ο πιο σταθερός, δεν μας είπε, φίλε, πριν από τις άλλες ομάδες οικονομικά και τέτοια. Α, δεν το έχει το βίντεο αυτό. Δεν το έχει το βίντεο αυτό, Στέργιο. Το έχω όλο στο YouTube του Ρακλή. Να μας πει τι γίνεται με τους Κουβανούς. Και έχει κάνει 2-3 θεματάκια ακόμα. Θα σας πω αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ναι. Τις διευκρινήσεις της Super League για τα play-off και τα play-out. Επιγραμματικά, οι ομάδες εννοείται μεταφέρουν τους βαθμούς τους, αυτούσιους. Ούτε διαιρέσεις, ούτε προσθέσεις, ούτε τίποτα. Τα play-off 10 αγωνιστικές, 2 γύρι των 5 αγωνιστικών. Το πρόγραμμα θα είναι το πρόγραμμα βάση κλήρωσης. Θα παίξουν όλους με όλους 10 αγωνιστικές. Αυτό με τους βαθμούς δεν το κατάλαβα δηλαδή. 65, 64, 63, 62. Ναι, και ό,τι βαθμούς έχεις, τους παίρνεις και στα play-off. Ούτε διαιρούνται, ούτε προσθέτονται, ούτε bonus, τίποτα. Ναι, όπως είναι. 65-57 ο τελευταίος, ας πούμε, ο έκτος. Ναι, όσους βαθμούς έχουν. Κερδίζω 60 μετά πάω. Ναι, ναι, παίζουν για το πρωτάθλημα ναι. Και για τις 3 ή τις 4 θέσεις, ανάλογα με το ποιος θα πάρει το κύπελο για την Ευρώπη. Δηλαδή, τελευταία χρονιά. Αν το κύπελο το πάρει, ας πούμε, ομάδα που είναι εκτός της εξάδας. Τότε ο πέμπτος δεν βγαίνει η Ευρώπη. Δεν βγαίνει, ναι. Μάλιστα. Θα παίζουν λοιπόν, και τις άλλες θέσεις. Τα play out. 7 αγωνιστικές. Ένας ναι. Γύρος δηλαδή. Ναι. Δεν θα παίξουν όλοι με όλους μέσα και έξω. Θα ναι. Παίξουν όλοι με όλους, αλλά βάζει κλήρωση το πρόγραμμα. Η έδρα. Η έδρα. Όμως. Αδικία. Οι ομάδες που θα τελειώσουν στις θέσεις 7, 8, 9 και 10. Έτσι. Θα έχουν 4 αγώνες εντός έδρας και 3 εκτός. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες θα έχουν 3 εντός και 4 εκτός. Δηλαδή, πρημοδοτεί με κάποιον τρόπο τις ομάδες είναι πιο ψηλά. Που είναι παραπάνω στη βαθμολογία. 7, 8, 9 και 10. Ναι. Play out. Ας θα παίξει ο Άρης play out, δηλαδή. Όχι, Κώστα, ο Άρης θα βγει τέταρτος στην κανονική διάρκεια. Τέταρτος. Τέταρτος. Και μετά θα δούμε. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, είτε στην κανονική περίοδο, είτε στα play off, είτε στα play out, ισχύουν ότι ορίζει ο ΚΑΠ. Πρώτο κριτήριο είναι φυσικά. Τα μεταξύ τους παιχνίδια. Τα μεταξύ τους παιχνίδια. Μάλιστα. Και μετά ωραία. Τα συνέχεια για το. Μάλιστα. Λοιπόν. Γραμμή. Λοιπόν έχουμε τον Ραφαήλ Γαδαρτζή. Πάμε και στο ρεπορτάζ για το βόλεϊ του Δικεφάλου. Το οποίο. Έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά υπάρχουν πάλι ανακατατάξεις. Είχαμε αναστάτωση το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα πει ο Ραφαήλ καλύτερα. Δεν θα μας τα πει. Θα μας τα πει σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε εξωγήινη γλώσσα. Ναι. Με υπέρηχου. Μια, άλλη... μια άλλη γραμμή που χτυπάει. Με υπέρηχου. Air 2. Στο 2. Στο ένα να το πάρω στο 2. Στο 1 δεν υπήρχε τίποτα. Ωραία. Πάμε στο 2. Για πώς είναι άλλο στο 2. Γεια σου, Ραφαήλ. Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, Ραφαήλ. Επιτέλους, εντάξει. Μήπω μέσω κούβα για τη σύνδεση, τι. Ναι, ναι, όλα καλά. Όλα μέσω κούβα. Μέσω κούβα. Ραφαήλ, τι γίνεται, τι έγινε, τι γίνεται και καλά, τι θα εσύ. Γίνει με τους Κουβάνους. Μια ιστορία που. Άκουγα. Όσο ήμουν εκτός, ακούω ένα τραγουδάκι. Welcome to the jungle. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει για το. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς την κατάσταση που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες στο βόλιο του ΠΑΟΚ. Ναι. Επιγραμματικά τι έγινε, Ραφαήλ, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε εχθές. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου μετά το τέλος του μάτς του ΠΑΟΚ με την Ελπίδα Μπελοκήπων στο περιβάλλοντα χώρο του ΠΑΟΚ Sports Arena. Mm-hmm. Αρκετά λεπτά μετά την λήξη του αγώνα υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην εκπρόσωπο των αθλητών και έναν άνθρωπο που βρίσκεται κοντά στην διοίκηση του τμήματος εδώ και αρκετά χρόνια, με αφορμή φυσικά την παρουσία των δύο Κουβανών αθλητών και τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες και τις καθυστερήσεις. Ναι. Οι Κουβανοί αθλητές στην προσπάθειά τους να προασπίσουν την εκπρόσωπό τους μετά από αρκετή ώρα, είναι η αλήθεια, επέστρεψαν στο παλατάκι με διαθέσεις που σίγουρα δεν ταιριάζουν σε αθλητές μιας ομάδας. Είχαν μια έντονη αντιπαράθεση λεκτική και με τον κύριο Τσαλόπουλο μέσα στα γραφεία του ΤΑΠ ΠΑΟΚ. Όλα αυτά
οδήγησαν στην απολογία τους ενώπιον και του κ. Κατσαρή την Δευτέρα το πρωί. Όσο περνούσε η ώρα βέβαια χθες νομίζαμε ότι το κλίμα έχει αντιστραφεί για τους δύο και θα παραμείνουν τελικά στην ομάδα, όμως αργά το βράδυ αποφασίστηκε ύστερα από συνάντηση του ΑΣ με τον ΤΑΠΑΟΚ να αποχωρήσουν από την ομάδα και πλέον υπάρχουν τα διαδικαστικά ζητήματα τα οποία λύνονται σήμερα και ίσως και μέσα στη μέρα να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για την απομάκρυνσή τους. Πάντως Ραφαήλ, ανεξαρτήτως ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, ποιος τους έφερε, ποιος δεν πλήρωσε, γιατί πληρώσαν αργά, η κουβανή, η ομοσπονδία κτλ. Είναι μια ιστορία που νομίζω μόνο σε καλό δεν βγήκε. Δηλαδή πραγματικά ναι. Ασχολούμαστε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες με τους κουβανούς. Θα έρθουνε, γιατί θα έρθουνε, πότε θα έρθουνε, πότε θα έρθει ο Κάλβο. Αλήθεια, με τον Κάλβο τι γίνεται. Δεν νομίζω να έχει βγει ακόμα η απόφαση από το δικαστήριο. Πάντως, αν και να έβγαινε μετά το Δεκέμβριο, αναμένονταν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Δεν τον παίρνει μπάλα και αυτόν σε πρώτη φάση. Θα δείξει, γιατί θεωρητικά υπάρχει και η περίπτωση του Τροκόσου Τόρες, ο οποίος παίζει στην Ανόρθωση ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ανήκει δηλαδή στον Δικέφαλο. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα το κλίμα που βγήκε από χθες το απόγευμα και με μια ανακοίνωση από τον άνθρωπο, ο οποίος θεωρητικά λέει ότι δεν εκπροσωπεί τους παίκτες, αλλά στην ουσία ξέρουμε ότι μέσα από αυτόν έγιναν οι επαφές για να έρθουν στην ομάδα. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ. Ο κύριος Μαργαρίτης είναι γνωστός ατζέντης στον χώρο του Βόλου, με μεγάλη ιστορία φυσικά. Να ρωτήσω εγώ κάτι που είμαι άσχετος. Ναι. Γιατί έμπλεξε με το ΠΑΟΚ με τους κουβανούς αυτούς και τόσο πολύ. Μάλιστα ο Κάλβο έχει και αυτό το περιστατικό, ρε παιδί μου, το γνωστό. Γιατί πας να μπλέξεις με αυτούς και δεν πας να πάρεις δυο Σέρβους, Βούλγαρους ή άλλους κουβανούς τέλος πάντων. Γιατί με αυτούς πήρε το πρωτάθλημα. Με αυτούς εδώ το πήρε. Με κουβανούς. Γιατί μπλέκεις με αυτούς εδώ πέρα. Γιατί μάλιστα βλέπω, ο προπονητής φεύγει για αυτό το λόγο. Παίζει ένα σκηνικό, πάνε στον ερασιτέχνη αυτοί να απολογηθούν, όχι τους θέλει ο ένας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπλέκουμε σε ένα άθλημα που ήδη πλήττεται πάρα πολύ γενικότερα. Γιατί βάζει στο κεφάλι σου προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και γενικότερα και στο βόλιο του ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα από την πλευρά του ότι υπάρχει φυσικά και η διοίκηση του ΔΑΤ, υπάρχει και η διοίκηση του ΑΣ που έχουν λόγο. Επομένως, όταν δύο διαφορετικές γραμμές υπάρχουν σε ένα τμήμα, ήταν λογικό νομίζω κάποια στιγμή να βγει ένα τέτοιο θέμα. Βγήκε τελικά τώρα με τους κουβανούς και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε, ίσως οι επιτυχίες βάζανε κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα. Τώρα αυτή την φορά βγήκε ζημιωμένος ο ΠΑΟΚ. Θα κινηθεί ο Ραφαήλ ο ΠΑΟΚ για την κατάστασή τους? Τι γίνεται τώρα? Ναι, οπωσδήποτε για έναν διαγώνιο έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο έναν ξένο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και σίγουρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, η μέρημνά τους είναι να κλείσει άμεσα το θέμα του διαγώνιου. Έτσι κι αλλιώς ο κεντρικός δεν έπαιξε μέχρι στιγμής, οπότε δεν υπολογιζόταν. Θα πηγαίναμε σίγουρα σε αλλαγή του, αλλά αυτή θα γίνει μετά τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν θα ανοίξουν και οι μεταγραφές για το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ζημιώνεται διπλά. Και γιατί είχε χάσει τον βασικό του διαγώνιο στο μάτς με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Και τώρα την Πέμπτη πάει χωρίς βασικό διαγώνιο πάλι για να παίξει με τον Ολυμπιακό για το Link Up αυτή τη φορά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχασε και τον προπονητή του για τους κουβανούς. Εννοείται, ναι, εννοείται και αυτό. Που μπορεί αυτό. Ότι καταστάσει να είναι καλύτερος. Εντάξει, να έχει μεγαλύτερες επιτυχίες. Ναι, αλλά θα το δείξει, υπήρξε, λέμε, ναι. Υπήρξε η αιτία να φύγει ο Γιούρι Φιλίππου που λέγαμε, αν θυμάσαι το Μάιο, ότι επιτέλους ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον ίδιο προπονητή και τα λοιπά. Και πάλι για λόγους. Η κουβανή αυτή τη φορά είχαμε αλλαγή προπονητή. Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει μάθημα η όλη αυτή η ιστορία. Που εντάξει, ξαναλέω, δεν θα κάτσουμε να δικάσουμε και δεν έχει νόημα πλέον ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, γιατί και πώς κτλ. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε χρόνο, αναλώθηκε ενέργεια. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, υπήρξαν και εντάσεις φαντάζομαι εντός και εκτός της ομάδας. Τουλάχιστον να μην ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα, γιατί όντως υπάρχουν πολλά θέματα. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε και με. Παίκτες που δεν ξέρω, δεν θέλανε να παίξουν, ήταν οι διόρθμοι χαρακτήρες, οι ατζέντιδες τους. Πραγματικά είναι μια ιστορία που εγώ δεν έχω βγάλει άκρη να σου πω τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρω αν έχετε βγάλει εσείς. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία αναστάτωση για τη φετινή σεζόν. Πάντως, Ραφαήλ, προκύπτει θετική είδηση για Φιλίποφ και Ήλινιχε. Ναι, υπήρχε ένα θεματάκι από το καλοκαίρι ακόμα, όταν βέβαια τα πράγματα ήταν ακόμα στον πάγκο διαφορετικά και με Γιούρι Φιλίππου στον πάγκο φυσικά. Είχε να κάνει με την αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 12 Δεκεμβρίου με την Barkat Liv στην Ουκρανία για τους 32 του Σεβ Cup. Ξέρουμε φυσικά πώς είναι η κατάσταση ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Ο Ηλίνιχ ήταν αμφίβολος να ταξιδέψει λόγω του διαβατηρίου που έχει και ο Φιλίποφ και εκείνος είχε ένα θέμα με το διαβατήριο. Βέβαια λύθηκαν αυτά τα προβλήματα και θα είναι οι δύο παίκτες στην διάθεση του κυρίου Δελικώστα για την αναμέτρηση αυτή. Ωραία. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Ραφαήλ?
Ομάδα Βόλια. Όχι, δεν νομίζω. Περιμένουμε νομίζω και το τυπικό για τους κουμπανούς να ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας και μετά να δούμε πότε θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για διαγώνιο για την αντικατάστασή του. Ναι. Ερώτηση. Η μάνατζερ αυτή άλλους παίκτες έχει στον ΠΑΟΚ? Ναι, έχει. Έχει. Είναι οι Έλληνες οι υπόλοιποι που είναι, ναι. Οι Έλληνες ποιοι είναι? Υπάρχει ο Βούτος, υπάρχει ο Καπετανίδης, ο οποίος είναι δανεικός στην Ελπίδα Μπελοκήπων. Υπάρχει όμως, ναι, έχει. Δραστηριοποιείται δηλαδή στον ΠΑΟΚ? Εννοείται, ναι. Άσχετα με το ότι εκείνη θέλει να πιστεύει ότι έχει συμβουλευτικό ρόλο, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται και οι δύο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία πράγματα. Έγινε, Ραφαήλ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ενώ στο ποδόσφαιρο τέτοια θέματα, φίλε, δεν υπάρχουν. Μόνο εμείς δεν γίναμε μάνατζερ τελικά. Αλήθεια είναι αυτό που λες, Κώστα. Πλάκα. Πολλοί συνάδελφοι. Καλά, άλλοι είναι και συνάδελφοι και δικοί μας. Και μανατζερίζουν. Αλλά άλλοι γίναν κανονικοί μάνατζερ. Και με επιτυχία και μπράβο τους. Και άλλοι μάνατζερ γίναν βουλευτές. Θα σου το πω εκτός αέρα. Λοιπόν, για να καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν. Και άλλοι συνάδελφοι μανατζερίζουν ενώ είναι συνάδελφοι ακόμα. Αυτό λέω. Όχι, υπάρχουν και συνάδελφοι, ήταν συνάδελφοι μας σε μέσα ενημέρωσης. Είναι κανονική μάνατζερ. Κανονικά και είναι μάνατζερ κανονική. Και μπράβο τους. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι εύκολο να γίνεις. Ποιο? Μάνατζερ. Γιατί το λέμε ότι είμαι ευκολία, αλλά δεν είναι εύκολο. Και επένδυση χρόνου. Θα πω, δεν είναι εύκολο να γίνεις καλός μάνατζερ. Και χρήματος και χρόνου και απ' όλα. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν καταρχήν εξαιρετικοί. Να τρέξεις από πίσω από παιδάκια. Εξαιρετικοί συνάδελφοι που γίνανε εξαιρετικοί μάνατζερ. Τρέχανε πίσω από παιδάκια και οι εν λόγω συνάδελφοι, φίλε, ακόμα τρέχουν στα παιδάκια. Εσύ δεν θα πήγαινες, ας πούμε, τρίτη βράδυ να δεις παιδικό. Κάθε βράδυ. Αυτό εννοείς παιδάκια. Ναι. Εγώ νομίζω παιδάκια από τους 25 χρονών. Κάθε επαγγελματίας, ναι, είναι παιδάκι. Είναι παιδάκι. Και 30 χρονών. Αξίζει οικονομικά να το κάνεις. Καλά, δεν βγάζουν. Αν δεν βγάζουν όλοι λεφτά. Αν είσαι καλός. Δεν βγάζουν όλοι λεφτά, χρήσα εδώ σε κάθε επάγγελμα. Δεν βγάζουν όλοι λεφτά, μην νομίζεις. Παλεύουνε για το 500άρικο. Επαναφέρουν οι Τούρκοι το θέμα, λέει, μαλάτα σπόρι νέγε. Χάσαμε τον παίκτη. Το σκόρερ. Τώρα ποιος θα βάζει γκολ. Αυτό που έχει δηλώσει ο Ιντέγε. Παρακαλάει. Ναι, ρε φίλε. Καρυπίδης, ναι, να έρθει ένα πεντακοσάρι. Αυτό πότε το έχει δηλώσει, παλιότερα νομίζω. Θέλω απλά να το ξεκαθαρίσω. Λέει ο Ιντέγε και γράψει στο Instagram. Ότι δεν θα πάρει μια εβδομάδα. Ναι. Έχω πριν 10 μέρες. Τώρα το είπε. Και θα μείνω μέχρι το τέλος. Καλός ή κακός. Αυτό τι καλός ή κακός. Ναι, φίλε, επειδή κάποιοι τον ξεφωνίζουν, δεν βάζει γκολ, δεν κάνει, δεν κάνει. Ορίστε. Καλός ή κακός, θα μείνω ως το τέλος εγώ. Δεν με θέλετε, δεν με θέλετε, εγώ θα μείνω. Σας παρακαλώ, σταματήστε με τις ψεύτικες μεταγραφικές ειδήσεις ότι θα φύγω τον Ιανουάριο. Σας ευχαριστώ. Έφυγε ήδη. Μπα, δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Πεκταράς. να κάτσει τον Άρη μας. Ποιος θα βάζει γκολ? Στην Τούμπα πάντως το κάρφωσε. Όπα, να το. Και με τον Παναθηναϊκό το κάρφωσε. Να το. Τρία γκολ έχει βάλει. Στέριο, συγγνώμη. Εσύ πες ότι έχει βάλει παραπάνω ο Ακπομ. Ο Ακπομ. Ο Σβιντέρσκι έχει βάλει. Τέσσερα έχει βάλει. Έξι έχει βάλει. Πόσα? Έξι πρώτο σκόρ είναι χρήσιμο. Ναι, γιατί. Ναι, τα κουνάκια. Ανεπίτρεπτο να κάνεις λάθος σε θέμα του ΠΑΟΚ για σένα. Έξι. Ανεπίτρεπτο. Έξι που σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα. Έξι γκολ έχει βάλει. Έξι γκολ. Μπράβο, Στέρι. Ανεπίτρεπτο για σένα. Εντάξει. Ο Ντιγκινί έχει τέσσερα. Μπράβο, Ντιγκινί. Και εσύ τα πέναλτι που δεν του δόθηκαν. Έξι από τα δύο άκυρα. Να το. Επίτρεπε στον παδό. Συνόσα έπαιζε. Περίμενε, τον γκολ με τον Πανιόνιο και στο έχει βάλει. Το 2-1. Δεν αρχίζετε πάλι, παιδιά. Πάμε σε υπόλοιπες ειδήσεις. Ο Σβιντερσκι. 6 γκολ έχει χρήσατε. 6 γκολ. Αφού μέτρησε, έχει 6 γκολ. Εντάξει. Μπορεί να κάνει λάθος. Έβαλε 2 στην τέτοια, στην ΑΕΚ. Ωραία γκολ εκεί. Στην κόντρα επίθεση. Και ένα με τον Πανιόνιο 3. Με τον Όφη. Το βάλε ο Μίση. Με τον Άρη. Αν υπάρχει τόσο Σβιντερσκι με τον Άρη. Γιατί ήταν η αμυντική κανονική. Το μάρκαραν δυνατά. Χάλια είναι, άστο, έχει συντέγε. Τι? Έχει συντέγε, λέω. Συντέγε. Μια χαρά είναι η συντέγε. Θα βοηθήσει τα play out μια χαρά. Play out. Να μην κυκλοφορήσει. Προκλητικό. Μα λέω αυτό που γίνεται. Δεν έχει καταφέρει να μπει στη ζώνη του play off. Άρα και εσύ δεν είσαι πρωταθλητής. Όχι, πρωταθλητής είμαι. Πώς δεν είμαι τη νέα σεζόν. Και εγώ στην Ευρώπη είμαι, δεν είμαι τη νέα σεζόν. Ναι. Όπως θέλουμε τα βάζουμε. Όπως σας βολεύει. Όπως σας βολεύει. Ακούστηκε λοιπόν ότι δεν είσαι πρωταθλητής. Είναι... Ακούστηκε και αυτό, όντως. Είναι αυτό το είπε τώρα. Ωραία. Δεν είσαι λέει πρωταθλητής. Προσθέτω ένα επίθετο. Χάρτινος δίκαιος. Είσαι άδικος. Γιατί είναι άδικος? Γιατί αδικείς. Λοιπόν, γιατί βλέπουμε σε δύο τέτοιες τη Μενεγάκη. Η οποία μεγάλωσε, παιδιά. Μεγάλωσε πλέον. Ποιος, η Ελένη. Έχουν ωραία, μεγάλωσε. Εντάξει, ρε παιδιά, λογικό είναι. Η ιστορία του παππού του Ντόναλτ Τραμπ.
Ο πανδαμάτορ χρόνος. Η Γερμανία είχε και ανοχής. Δεν είχαν θέματα τα παιδιά, φαίνεται. Εντάξει, μια χαρά θέμα είναι αυτό. Τι θέμα είναι αυτό τώρα. Είπα μετά την 17 Νοέμβρη. Για την Ελένη τώρα λένε για τον Τραμπ. Κέρδισε και τρία πέναλτι, λέει ο Ιντέκη. Έχει βάλει τρία γκολ και κέρδισε τρία πέναλτι. Και ένα με τον Όφη, τέσσερα που δεν το έδωσε. Δίκιο έχει. Και ένα στο κλάδι και λέει θα ρίξει. Στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, παιδιά, είναι, να σα πω κάτι. Ο Ιντέκη αυτό είναι. Είναι ένα παίκτη ο οποίο κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αλλά είναι αρτσούμπαλο στην τελική προσπάθεια. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Τσαπατσούλη. Τσαπατσούλη. Μα έχει κάνει, να σου πω κάτι. Στον Πανιόνιο έχει κάνει την ίδια αυτή τη φάση που έχει κάνει την εκπληκτική ενέργεια. Είναι πλάτη. Έρχεται η μπάλα και γυρίζει σαν να παίζει μπάσκετ, φίλε. Ναι, και πίβο, βγαίνει μόνο του με την αιστεία. Και σουτάρει σε κάνει εκπληκτική ενέργεια. Και πιάνει ένα τσαρούχι. Τσαρούχι. Που αν δεν την έβγαινε αμυντικό θα πήγαινε πλαγιότ. Είναι έτσι, τέτοιο αυτό είναι. Έτσι. Και ήταν και στον Ολυμπιακό έτσι. Και στον Ολυμπιακό ήταν έτσι. Άλλα πράγματα. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν είναι πρώτο πάντα μετά στα εργομετρικά, στα τρεξίματα και σε αυτά. Είναι πάντα πρώτο. Τρέχει περισσότερο από όλου. Είναι γρήγορο για επιθετικό. Και εμεί τα λέγαμε αυτά για δικού μα παίκτε. Κάνει πολλέ δουλειέ στο γήπεδο. Εσεί τα λέτε ακόμα. Λοιπόν, για πολλού παίκτε. Η διαφορά είναι ότι εσεί, Σέργιο, τα πληρώνατε και 10 εκατομμύρια. Έχει 60 εκατομμύρια μπάτζετ και ο Άρης έχει 6. Υπεραξίε. Και δεν μπορεί 3 χρόνια να τον κερδίσει. 2. Ποιόνα. 3 μάτς. Τον Άρη. Με 60 εκατομμύρια μπάτζετ, 6 εκατομμύρια μπάτζετ και δεν μπορεί να με κερδίσει. 3 συνεχόμενα παιδιά στην έδρα σου. Ο Πάοκ έχει 60 εκατομμύρια μπάτζετ. 60 δεν έχει, τόσο δεν έχει ο Πάοκ. 60. 50. Δεν είμαι υπολογιστή του Πάοκ, να ο Χρυσάνθρωπο θα μα πει. Ναι, αγωνιστικό πάνω κάτω πόσο κάπου έχει. Εκεί, 60. 50 με 60 νομίζω είναι. Σιγά μην έχει διαφορά. Άλλο αξία, μισό λεπτό. Άλλο αξία. Αγωνιστικό μπάτζετ. Παιδιά μου. Τα συμβόλαια. Συγγνώμη, Σέργιο, να στα πω απλά. Ναι, πόσα παίρνει ο Βιερίνια. Παίρνει πολλά. Ένα 200, ένα 300. Παραπάνω. Μόνο ένα παίκτη. Παραπάνω. Το 1/5 του μπάτζετ του Άρη παίρνει. Παραπάνω. Μην φωνάξεις τώρα κι εσύ. Ο Βέρμπλουμ. Μην φωνάξεις. Περίμενε. Παραπέντε. Είναι δεκάδε. Είναι δεκάδε. Έχουμε εν ειρήνη. Ναι, περίμενε. Για να φωνάξω ναι, ναι. Όξο. Πες μου, είναι 60 εκατομμύρια το μπάτζετ του Πάκου, το αγωνιστικό το ξέρει αυτό. Δεν κάνω πλάκα. Δεν νομίζω να είναι 60. Κάπου εκεί, 50 με 60 δεν είναι. Κάπου εκεί δεν είναι. Αυτή που είπε τώρα Βέρμπλουμ είναι αυτά ένα μισάρια, έτσι. Αυτό λέω. Που κάθονται. Ναι. Λόγω τραυματισμού. 1,5 έπρεπε ο Χατσερίδη, δε φίλε. Είναι λογικό, τόσο είναι το budget. 50 με 60, κάπου το είχα διαβάσει ότι είναι. Ότι είναι το πρώτο, ότι είναι το πιο μεγάλο budget και πέρασε τον Ολυμπιακό, λέει φέτος. Στον παντιό, όχι. 60 εκατομμύρια. Όχι. Μεγαλύτερο όχι. Ολυμπιακός. Έρχομαι εν ειρήνη ναι. Για να γεφυρώσω. Ναι. Εκτός και αν έχετε θεματάρα, οπότε ναι. Φεύγω. Όχι, φεύγουμε, φεύγουμε. Φεύγουμε. Όχι, ήρθα να γεφυρώσω. Βάζω τις διαφημίσεις. Ένας Κύπριος ναι, ναι. Πάει να παραγγείλει τοστ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο τύπος αρκετά φορτωμένος όμως, δηλαδή βγάζει μια νευρικότητα εξ αρχής, χωρίς λόγο. Ένα τικ, μια αυτά, μια δυσφορία. Πόλκας είναι δηλαδή. Μια δυσφορία, ναι. Μπορεί. Ναι. Παρακαλώ να μου βάλεις λίγο στο ψωμάκι, να μου βάλεις λίγο τυρίν. Λέει έγινε, έγινε. Μουστάρδαν. Να μου βάλεις μέσα και σαλάμιν. Του λέει, άκου φίλε, συγγνώμη λίγο λέει. Δεν ξέρω, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά επειδή λέει είχα σχέση με μια Κύπρια και μου συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ σκάρτα και πέρασα πολλές συνεδρίες σε ψυχολόγους και αυτά. Γίνεται, σε παρακαλώ, λέει, στο τέλος των λέξεων να μην βάζεις αυτό το νι. Μπορείς να μην το βάζεις. Εντάξει, φίλε. Να το σταματήσω, λέει, το νι στο τέλος. Ωραία, πες μου τι άλλο θες να βάλω στο τοστ. Ζαμπό και μπέικο. Ναι! Αναμενόμενο ήταν. Ούτε το δελφινάριο. Όχι! Δηλαδή. Τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Πέντε εισιτήρια, ναι. Το Πούλιτζερ δεν χάνεται, πιστεύω, το έχουμε στο τσεπάκι μας. Πόσα νούμερα. 2. 15. 1 με 15. Πάω κολλέ. Λοιπόν, 2, 4, 6, 8, 10. Μπράβο, Στέργιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Γιαννακούλας. Γιαννακούλας. Αστέριος Κούκος που λέει να πάει μαζί με το γιο του. Μπράβο, ωραία, να πάρει και το παιδί. Πουριατζής. Πουριατζής Σάβας. Ωραία. Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης. Ωραία. Και Μάριος Θεοφανίδης. Οι πέντε που παίρνει δυστήριο, απλά παιδιά. Θα ενημερωθείτε αύριο. Αύριο, ναι, αύριο. Σήμερα είναι ασθενής. Είναι απούσα. Φανταστικά. Έτσι, λοιπόν, κάτσε γραφώ. Πάω Καέλ, σωστά. Πάω Καέλ, Τρόικα. Πολύ ωραία. Πώς του μήνος έχουμε, 19. Σημέρι. 19. Ωραία. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι. Το απόγευμα στο Λαμπαοτάρης, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα φιλοξενήσουμε μια συνέντευξη. Που θα συζητηθεί. Που θα συζητηθεί, ποδοσφαιριστή. Οπότε, γύρω στις 5 να συντονιστείτε. Αυτόν θέλαμε, αλλά δεν μας τον δίνανε. Λοιπόν, πάμε στο break. Για να μην χαλάσει το γούρι μετά. Και επιστρέφουμε. 3 γκολ έχει Κώστα. Μπράβο.